Ένα πολύ ήρεμο πρωινό. Γιορτινό. Γιορτινό. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 2. Έχω νεύρα, πες τα εσύ. Πες ένα χρόνια πολλά στον κόσμο, ρε φίλε. Ανή, γι' αυτό. Πες ένα χρόνια πολλά στον κόσμο, βρε. Χρόνια πολλά σε όλους, ελπίζω να χωνέψατε. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Πρέπει να έχω θέμα με τη χώνεψη. Έχει καμιά ίωση που σε δυσκολεύει να χωνέψεις? Ίωση που σε δυσκολεύει να χωνέψεις. Τι δούλεψες, μαλόξ? Όχι, ένα άλλο καινούργιο που είναι σαν μαστίχα. Ένα τετράγωνο, καραμέλα είναι. Αλλά το συσκευασία είναι σαν μαστίχα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Μάλλον έφαγες απλά πολύ. Δεν έφαγα πολύ, ίσα ίσα. Και πώς έφαγες απότομα? Όχι, ίσα ίσα δεν είναι. Και τα 64 πιάτα που ήρθαν. Ήταν διακριτικά. Οκ, 64 πιάτα. Δεν δικαιολογείται. Σταύρος Κόλκας λοιπόν εδώ. Στρέσεις Αναστασιάδης. Και Αγάπη Γαβριλίου. Γιορτάζει κανείς μας, όχι. Γιατί όλο χρόνια πολλά. Ο Χρήστος! Χρόνια πολλά, Χρήστο! Ό,τι επιθυμίζει δεν πήρε. Έγινε που να μην ήταν ακριβώς μπροστά σου. Δηλαδή ήταν λίγο πλάγια, ρε αγόρι μου. Τέτοιος ο οποίος είχε βγάλει γλώσσα από χθες για την Τότεναμ. Παρότι η αρμάδα του Κλοπ δεν σταματάει πουθενά. Η άλλη σταματάει. Η City, άντε, μας χάλασε την πεντάδα. Το πρωί τα λέω. City, τι έπαιξε, 18. Είχα πέσει, όχι, είχα παίξει η City και γκολ-γκολ. Βγήκε το γκολ-γκολ, δεν βγήκε τη City. Έλα, εντάξει. Κάνε το λίγο γύρω τον άποδα. Μου χάλασε και πεντάδα. Πού είναι ο Βασιλιάς, θα το πω μετά. Αμα σου μιλήσει τι έχασε χθες με την Arsenal. Ωραία. 12 μηνιάτικά σου. Ωραία. Ναι, ακριβώς όμως. Η πεντάδα Σταύρο, Έριξεν, Λούκας, Ντέλε, Σον και Κέιν, πραγματικά δεν βρίσκω τρόπο. Πώς να μην βάζει 5 γκολ σε κάθε μάτς μέσα στο 19. Στον καημό του και στο ρίσκο με την τότε να πρόκειται. Τέλος πάντων, έχουμε πολλά θέματα που αφορούν και τον ΠΑΟΚ και έχουμε πλέον μια εικόνα για τις ανανεώσεις 100%. Αυτήν θα αναλύσουμε σε λίγο. 100% το τι συμβαίνει, ποιοι είναι προχωρημένοι, ποιοι δεν είναι, ποιοι είναι με ερωτηματικό, ποιοι δεν είναι, τι συμβαίνει με τους παίκτες που δεν έχουν συμβόλαιο από τις ακαδημίες και υπάρχουν αρκετές ομάδες που τους έχουν πάει γύρω-γύρω και θέλουν να τους αποκτήσουν. Γενικά έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Άλλωστε, προτεραιότητα του ΠΑΟΚ είναι οι ανανεώσεις και μετά είναι οι μεταγραφές. Έχουμε και μια εικόνα από μεταγραφές. Θα σας τη μεταφέρουμε και αυτή στη συνέχεια. Μην τα πούμε από τώρα δηλαδή και δεν έχουμε την από μια μισή ώρα. Στα ίσα θα μιλάμε εδώ. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια κατάσταση ανακατατάξεων. Σε λάθος timing για ακόμη μια φορά, αλλά ας ελπίσουμε το κόστος θα είναι το μικρότερο δυνατό και ας ελπίσουμε ότι σε κάποια φάση στο μέλλον το timing θα είναι αυτό που πρέπει να είναι και όχι κάποιο το οποίο θα ρισκάρει πράγματα. Εννοείται ότι για τους επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, τους φτασμένους, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλη προοπτική, άρα δύσκολα μπορεί να σου φύγει κάποιος, με τους μικρότερους είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα και θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Επίσης, Πέμπτη σήμερα, αποκλειστικό. Πρώτη σήμερα, εδώ, ναι. Ναι, σήμερα κατάφερε άνθρωπος που συζούμε να μου πει Τετάρτη σήμερα, Όχι, είναι Πέμπτη σήμερα. Πέμπτη. Κυριακή έχει αγώνα το μπάσκετ. 5 ώρα με τον Ολυμπιακό. Στην πορεία της εκπομπής θα δώσουμε και εισιτήρια, να μείνετε συντονισμένοι. Ναι. Για το μεγάλο παιχνίδι. Με τηλέφωνο. Τηλεφωνικά. Θα σας πούμε στην πορεία πώς και τι. Εντάξει, νομίζω στο μπάσκετ μόνο έχει δράση, έτσι. Το Σαββατοκύριακο. Στο ποδόσφαιρο θα αργήσουμε ακόμα να έχουμε αγώνα. Οπότε λίγο εκεί στα πιο αγωνιστικά έχουμε στο μπάσκετ. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε και μια συνομιλία με φόντο το παιχνίδι. Αν όλα πάνε καλά και μας βοηθήσει λίγο σήμερα το πρόγραμμα. Και περιμένουμε να δούμε πώς είναι η κατάσταση της ομάδας, γιατί υπήρχε και ένα θέμα με τον Γκος που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Είναι σημαντικό σίγουρα ενώπιον του Ολυμπιακού. Σε τι κατάσταση είναι και γενικότερα πώς είναι η ομάδα. Πολύ καλού Ολυμπιακού φέτος, πλάκα πλάκα. Και σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός με την Νταμπλουσάφακα στην Τουρκία, Ευρωλίγκα. Ας χιονίσει λίγο να αργήσει να επιστρέψει. Να κολλήσει λίγο το αεροπλάνο και να γυρίσει αύριο, ναι. Νταμπλουσάφακα πού είναι, ξέρεις? Στην Τουρκία. Συγχαρητήρια. Πού θα είναι? Στην Τουρκία, εκεί γύρω. Γενικά. Στις 50.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πού είναι? Δεν έχω ιδέα. Αμάριστα, να απλά περιμένω από σένα νέο άτομο που ψάχνεσαι. Εγώ στα γεράματα δεν θα είναι Κωνσταντινούπολη. Έχει άλλες 450 πόλεις. Ναι, αλλά είναι τα Ρουσάφακα ιστορική. Από τι ιστορική, είχε καμιά μάχη? Είναι ιστορική. Μπήκαν οι Κινέζοι και τους διώξανε. Θεωρώ ότι είναι ιστορική. Έτσι θεωρώ. Πλάκα, πλάκα, παλιά όταν πολεμούσαν οι Κινέζοι δεν ήταν λίγο κοντοί, όταν τους έβλεπες δηλαδή να έρχονται. Ναι. Δεν νόμιζα ότι συμπέφτουν στρουφάκια.
Δεν σκεφτώ να μάθαν καράτε. Υπερτερούσαν σε ποσότητα όμως. Ορίστε, βλέπεις πόσο διαβασμένη είμαι. Η Κωνσταντινούπολη. Κατάλαβες τώρα. Μπορεί να το παίξεις πολλά γράμματα. Το ήξερα απλά, ήθελα να δώσω λίγο suspense στον κόσμο. Οπότε θα έχουμε λίγο εικόνα. Πράγματι, ναι, ο Ολυμπιακός είναι πολύ ανεβασμένος, νομίζω, το τελευταίο διάστημα. Και στην Ευρωλίγκα είναι στην τετράδα, αν δεν κάνω λάθος, τέταρτος πρέπει να είναι. Έχει και σήμερα τον αγώνα, να δούμε πώς θα είναι. Και την Κυριακή είναι το μεγάλο παιχνίδι στις 5. Τα εισιτήρια από σήμερα είναι στη διάθεση του κόσμου. Από 10 ευρώ, παιδιά. 10 ευρώ. Εντάξει, νομίζω, αν δεν πας και αυτή την Κυριακή. Παιδιά, δεν υπάρχει μαντήλι. Όχι, δεν υπάρχει. Στα ίσα, δηλαδή τώρα, ό,τι και να λέμε, δεν υπάρχει ευρώ στην ΚΑΕΠΑΟΚ. Είναι όμως ένα Σαββατοκύριακο που προσφέρεται για να πας. Ναι. Δεν υπάρχει μαντήλι. Οπότε πηγαίνετε. Πηγαίνετε, δώστε κανένα 10 ευρώ. Εγώ θα προσπαθήσω να γυρίσω μέχρι τότε. Να υπάρξει κουραστό δύο μέρες. Δεν πειράζει, έχει ήδη εξασφαλίσει όπως και να έχει. Θα το προλάβω, πιστεύω. Να κάνεις τη δουλειά σου εκεί πίσω από τον πάγκο. Θέλει λίγο υποστήριξη αυτό το παιχνίδι. Οπότε αξίζει να πάτε, να είστε δίπλα στην ομάδα, αυτό που λέει και ο Σταύρος. Γιατί εντάξει, άμα δεν πας τώρα αυτή την Κυριακή που δεν έχει τίποτα, πότε θα πας. Δεν υπάρχει μαντήλι, λέμε. Όλοι ένα δεκαρικάκι, να μπει σε μια σειρά, να πληρωθεί κανένα μισθό. Και ωραίο παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι. Κερδίσαμε και πέσει τον Ολυμπιακό. Ψιλοάνετα κιόλα. Έτσι ήταν καλή ώρα, Euroleague έπαιζε, Παρασκευή έπαιζε βέβαια τότε. Πάντα η έδρα βοηθάει τον Πάουκ σε τέτοια παιχνίδια. Ναι, έτσι 8.000, 8.500. Ή να πουλάμε τρέλα ότι έχουμε το μεγαλύτερο ιδιόκτητο γήπεδο και να μην πατάει κανείς. Γεμίστε το δηλαδή. Ναι, έλεος. Άντε. Και κυλικία έχει, ζέστη έχει όταν μαζευόμαστε πολύ. Καλά το έκανε. Όταν μαζευόμαστε πολύ. Ναι, όταν μαζευόμαστε πολύ έχει ζέστη. Εντάξει, α ζεστάνουμε λοιπόν λίγο την ατμόσφαιρα και ένα δεκαρικάκι. Να πληρωθεί, για να καταλάβετε τώρα, αν αγοράσουμε όλοι από ένα δεκάρικο εισιτήριο, θα πληρωθεί ένας μήνας. Απλά είναι τα πράγματα. Πολύ σημαντικό. Στο μπάσκετ. Ναι. Εντάξει. Αν κάθεστε και ξύνεστε, δεν θα πληρωθεί κανένας μήνας και θα λέτε σε κάποια φάση και διαλύσατε την ομάδα και έτσι και αλλιώς. Είναι ιδιαίτερη η περίπτωση για το μπάσκετ φέτος. Και βλέπετε ότι γίνεται προσπάθεια. Άλλα υπολογίστηκαν, άλλα έγιναν. Πολλοί ευθύνονται γι' αυτό. Εντάξει. Ας τουλάχιστον μπαλώσουμε την ιστορία, γιατί είναι ένα τμήμα το οποίο μας έχει κάνει περήφανος ουκ ολίγες φορές. Εντάξει, όχι, είναι σημαντικό και η ομάδα είναι σε καλό φεγγάρι. Στο πρωτάθλημα είναι από νίκη σε νίκη, θέλει να παλέψει και αυτό το παιχνίδι και σίγουρα θέλουν όλοι τον κόσμο δίπλα τους αυτό το μάτς, έτσι. Είπαμε στις 5 την Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Τα παιδιά του ποδοσφαίρου ακόμα είναι διακοπές. Ας τα παιδιά ξεκουραστούν. Άλλο είναι στο Ντουμπάι, άλλο είναι στην Ολλανδία. Καλά, ψιλοτελειώνουν οι μέρες. Κυριακή νομίζω επιστρέφουν, 30 του μήνα. Ναι. Λίγο ξεκουράστηκαν, αγάπη. Εγώ τους διακοπές έχω να κάνω από το 84. Μια εβδομάδα. Πηγαίναμε τρεις μήνες στην Ασπροβάλτα. Ναι. Εντάξει, δεν και εσύ πήγαινε εκεί, θα μιλήσει. Ποιο δεν πήγαινε, Ασπροβάλτα. Ένα εσύ μήνα. Πήγαινε και από το χωριό δίπλα ήσουν. Πόσο είσαι από εκεί, 30 χιλιόμετρα. Τι 30, ρε. Πόσο είναι οι σέρες από την Ασπροβάλτα. Είναι μια 70 είναι. Α, είναι. Μια απόσταση έχουμε. Μια ορίζα δρόμος. Μια εβδομάδα είχανε, από Κυριακή επιστρέφουν, σιγά σιγά προπονήσεις. Του Μπίσες Βαρταβίντιο είναι τα καλύτερα και του Βαρέλα. Του Βαρέλα είναι τα καλύτερα, που κάνει καραόκι και χορεύει κιόλας. Ναι. Και τον βγάζει γυναίκα του βίντεο. Εγώ είμαι με το πιτσιρικά του Μπίσες βγάζω γύλιο. Είναι ναι, θεός. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια θεότητα. Φατσόνι είναι. Είναι μια θεότητα. Ναι, ναι, ισχύει. Ναι. Να πούμε χρόνια πολλά και στον Κλάσπ τη γενέθλιά του. Που είχε μάλλον τα γενέθλιά του και δεν τα είπαμε. Εγώ και ο είναι. Δεν ξέρω τι. Συγχωμένα θα ήταν θλιβερός πραγματικά. Πραγματικά δηλαδή με τα ζώδια. Ο Κλάους, ο οποίος ανεβαίνει σιγά-σιγά, προετοιμάζεται για το πας για έναν Ολυμπιακός. Αυτός είναι ο στόχος, άλλωστε. Όσον αφορά στο συγκεκριμένο αθλητή, να τον προετοιμάσουμε να είναι σε full form εκείνη τη μέρα. Αυτός είναι ο προορισμός του. Πόσο Δαλάι Λάμα, ξέρω εγώ, προορίζεται για συγκεκριμένα πράγματα. Να πηδάει, να κάθεται 1,5 μέτρο πάνω από το έδαφος. Ο Κλάους είναι για να βάζει γκολ στον Ολυμπιακό. Για να βάζει γκολ στον Ολυμπιακό την δεύτερη αγωνιστική, δεύτερη γύρω, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με 2 εκτός, έτσι. Τρία, ναι. Μπέρδεψες λίγο το Δαλάι με τους Ινδουιστές. Να κάθονται 1 μέτρο πάνω, όχι. Ινδουιστής είναι και ο Δαλάι, τι είναι. Βουδιστής. Και εγώ νόμιζα ότι ο Δαλάι είναι λίγο πιο ψηλά. Πού κάθεται ο Κλαδόν. Ο Κλαδόν και σηκώνεται. Ναι, και εγώ νόμιζα αυτό. Τι να το φακίρεις. Θες λίγο να εξηγήσεις, αγάπη, το είναι λίγο πιο ψηλά. Δηλαδή είναι σκαμπό, ας πούμε, ο Δαλάι. Ενώ... Έλα, Δαλάι, το σκαμπό σου. Εννοώ το έδαφος του στέριο. Έγινε
Με υποβοήθημα ή στον αέρα που λέει Σάββατο. Τέλος πάντων, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα, θα πούμε ποιοι είναι οι χορηγοί μας. Αφού βρήκε την Κωνσταντινούπολη κατά λάθος, πετάει ο Δαλάη Λάμα, πετάει. Ε, κάτι το είπες, το ρίχνεις σε μένα. Πήρες θέση χωρίς. Κάτι λίγο πιο ψηλά. Ναι, ναι, ναι. Και όταν μη πάρεις διαρκείας πίσω από τον Δαλάη, βρώμα είσαι. Δεν θα βλέπεις τίποτα. Αφού κάθεται, το κλαδόν είναι. Σηκώνεται λίγο πιο ψηλά γιατί... Στα γήπεδα τον βρίζουνε, σινεμά τον βρίζουνε. Δηλαδή ναι, το βάζουν ναι, το σκαμπό από κάτω. Καλά, ναι. Πού να δει από πίσω, αλλά, ρε φίλε. Ας πω τους χορηγούς να επιστρέψουμε με το θέμα των ανανεώσεων και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Για να πάμε λίγο σοβαρά. Άντε, λοιπόν, μαζί μας είναι η Αναδομό. Αναδομό! Η οποία προσφέρει συμβουλές για ανακαίνιση και ανανέωση του σπιτιού σας. Η Αναδομό θα φροντίσει την ανακαίνιση του μπάνιου σας και θα αναβαθμίσει τη ζωή σας χωρίς να χρειαστεί να βάλετε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Η Αναδομό προτείνει χρώματα στους αρμούς για να δώσετε ένταση σε ένα, σε ένα απλό πλακάκι. Το design φυσικά δεν κοστίζει. Άμα εμπιστευτείτε τους κατάλληλους ανθρώπους, η Αναδομό βρίσκεται στην Εθνική Αντίθεση 171 στην Καλαμαριά, στον πρώτο όροφο πλέον. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2311 541508. Και μαζί μας είναι και η Στίχημαν, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ. Μέγας χορηγός. Που θα μας έδινε πάρα πολύ μεγάλο ποσό αν αυτά τα ζώα της Arsenal έπαιζαν ποδόσφαιρο χθες και δεν κοροϊδεύαν. Τι είχες παίξει? Τα πάντα και Arsenal. Και βγήκαν τα πάντα και όχι Arsenal. Ωραία. Ναι. Τέλος την Κυριακή, Σταύρο, θα φανεί η Arsenal. Δεν υπάρχει Arsenal, να ξέρεις, βάλε το σπίτι σου στη Liverpool. Από τώρα στο λέω. Η Arsenal είναι αυτός ο Κοσιελνή. Κρατάω Χατσερίδη. Αν είναι και ανταλλαγή, τον κρατάω. Ωραία. Ωραία. Κοσιελνή, Λιστάινερ. Λιστάινερ. Να τους λυπάτε. Λιστάινερ. Ένα χρόνια. Του Νταβέλη, ρε φίλε, ο ξάδερφος. Ο Νταβέλης, ο ξάδερφος, το Λιστάινερ. Εντάξει, αυτός ο Λιστάινερ, λοιπόν. Μας λύσεψε τα λεφτά από την τσέπη. Ωραία. Μπροστά, ο Ζήλ, πραγματικά, δηλαδή. Κράζουν κάτι εκεί μέσα στον Μπέλκα. Καμιά φορά που δεν του βγαίνει το παιχνίδι. Χθες αγανάκτησε και ο Έμερι, τον έβγαλε στο ημίχρονο. Ωραία, τον Οζίλ έβγαλε στο ημίχρονο, όχι τον Φούφουτο. Εντάξει, τίποτα. Μόνο ο Μπαμεγιάνγκ εκεί αν πάρει καμιά μπάλα. Και αυτός έχασε ένα μαλλί χθες να τελειώνει το παιχνίδι στο 0-1. Να πάρουμε τα πολλά τα λεφτά. Σύχαμα! Αγρίευσε. Σύχαμα λοιπόν. Το ξαναζεί τώρα από την αρχή. Σύχαμα, σύχαμα πραγματικό, ψόφα. Χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Είχαν κόσμο σταυρό τα γήπεδα στην Αγγλία, δηλαδή πήγε ο κόσμο στις μέρες των γιορτών. Εννοείται ότι πήγε ο κόσμο. 47.000 κόσμο στις Southampton. Στη Σάντερλαντ. Σάντερλαντ. Κάπου σίγμα ξεκινάει. Μικρό το κακό. Γάμα Αθήνα. Δεν ασχολούμαι με Σάντερλαντ, Southampton. Γάμα Αθήνα και Σαντινάκη. Και έκανε, έπεσε στην Γάμα κατευθείαν. 47.000 κόσμο. Όχι, δεν έπεσε. Έπεσε από την Τζάμπιου πέρσι. Τα κατάφερε δύο φορέ. Παλεύει να ανέβει τώρα. Ωραία, μαζί μας είναι στοίχημα.gr, λοιπόν. Κορυφαίος χορηγός, στοιχηματική εταιρεία, η μοναδική. Εντάξει, δεν τους βλέπει. Πάμε παρακάτω. Και υπάρχει το καζίνο της στοίχημα, 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο. Εντάξει, το θυμάμαι τέλος πάντων. Εντάξει, με πάρα πολλά jackpot. Jackpot. Όχι jackpot. Μόλος του σκέφτεται, μόλος του γελάει. Μόλος ξέρεις, δεν... γίνεται. Έχει χωρίσει στο μυαλό μου. Εκείνο το σαρδάμ που κάνουν όλοι οι άνθρωποι, εντάξει. Την κουτολίδα. Το jackpot. Το... λοιπόν, πάρα πολλά jackpot. Ρουλέτα, blackjack. Και στο, καζι... στο καζίνο τη Στίχημαν. Ναι, ναι, ναι. Και φυσικά το Ρίτσι Καζίνο. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολύ λίγα εισιτήρια από ό,τι βλέπω και μπροστά μου για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, αλλά και Τρίτη, 1 Ιανουαρίου. Πάρτε γέρος να κλείσετε εισιτήρια, γιατί πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Έχει πάρει και, και παράταση ο Τάκης Ζαχαράτος μέχρι τις 27 Ιανουαρίου. Στο φινάλε, αν βρείτε εισιτήρια, πηγαίνετε στο εστιατόριο, το οποίο είναι το κορυφαίο στην πόλη με διαφορά από το δεύτερο, παιδιά. Δηλαδή, ένα τρώει, τρεις χορταίνουν. Ή στο Ρίτσι Καζίνο. Ή και στα δύο. Ακριβώς. Ticketservice.gr, καταστήματα public και στο καζίνο όλο το 24ωρο. Πάμε στο διάλειμμα και παρεχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟ 24 στο Λίμπερο. Μαζί μας το Ρίτσι Καζίνο. Είπαμε για την παράταση που πήρε ο Τάκης Ζαχαράτος μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου, μέχρι τις 27 ημέρα Κυριακή συγκεκριμένα. Όλες οι παραστάσεις, παιδιά, είναι sold out, αυτές που έχουν γίνει. Και υπάρχει μεγάλη ζήτηση και για τις επόμενες. Οπότε, είτε για τις παραστάσεις την αυριανή Παρασκευή, Σάββατο 29, Κυριακή 30 και Τρίτη 1 Ιανουαρίου, πάρετε και κλείστε εγκαίρως θέσεις.
είτε για τις επόμενες παραστάσεις 4 Ιανουαρίου, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 25, 26, 27. Δεν ξέρω αν θα πάρει και άλλη παράταση, αγάπη, να σου πω την αλήθεια, αλλά πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Έτσι όπως πάει. Στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public, δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική είσοδος στο καζίνο. Αν θέλετε να πάτε πριν ή μετά στο Ridge Casino Θεσσαλονίκη να δοκιμάσετε την τύχη σας, πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στην ηλικία, αν θέλετε απλά να πάτε να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτο στο πιο λαμπερό σοου της καριέρας του. Παρέα μαζί μας είναι και στοίχημα.gr, η οποία προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις για να μπεις από το κινητό σου, το tablet ή τον υπολογιστή σου και να παίξεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα και πολλά ειδικά στοιχήματα και πολλές επιλογές. Και φυσικά, μιας και είμαστε σε εορταστική περίοδο ακόμα, οπότε υπάρχει λίγο πιο έντονο το συνέστημα για να δοκιμάσουμε την τύχη μας και σε άλλους τομείς πέρα από το στοίχημα. Το online καζίνο της Στοίχημαν είναι ανοιχτό 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Κορυφαία jackpot, δημοφιλή slots, blackjack, ρουλέτα και όλα τα παιχνίδια. Μεγάλες συγκινήσεις με φυσικά την εγγύηση που σας προσφέρει η Στοίχημαν. Και η Αναδομό είναι μαζί μας, η οποία μπορεί να σας κάνει την κουζίνα πραγματικά καινούργια και να εντυπωσιάσετε τους πάντες. Τοποθετήστε πλακάκια με υφή ξύλου και κρυφό φωτισμό. Στην Αναδομό το design φυσικά δεν κοστίζει. Οπότε περάστε μια βόλτα από Εθνικής Αντίστασης 171 στην Καλαμαριά, τηλέφωνο 2311-241-508. Μας είναι μέρος ο 23 Τσαρός για μια ενέργεια εδώ που τρέχει. Αύριο στην Άγια Βαρβάρα της Τούμπας, 4,5 ώρα το απόγευμα, μαζεύουμε ρούχα, όλοι έχουμε ρούχα, τα οποία δεν φοράμε. Εντάξει, όσοι μπορούν δηλαδή να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια του 23 Τσαρού, 4,5 ώρα αύριο στην Άγια Βαρβάρα της Τούμπας, κεντρικός δρόμος, δεν χαθείτε. Έχει και αναψυκτήρια και τέτοια, όχι για πολύ ακόμα. Εντάξει, μπορείτε να πάτε να συμβάλλετε σε αυτή την προσπάθεια του Κωστή. Από εκεί και πέρα, πάμε στο θέμα των συμβολέων, όπου πλέον έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα του τι γίνεται. Αυτός που είναι πολύ κοντά να υπογράψει είναι ο Άγχελ Κρέσπο για τα επόμενα 2 χρόνια. Έχει κάνει αρκετά ραντεβού, είναι η αλήθεια. Ένα τελευταίο έμαθα την προηγούμενη εβδομάδα πριν την άδεια με τη Μαρία Γκουτζάρεβα. Νομίζω ότι υπάρχει τέλος πάντων μια συμφωνία για 2 χρόνια συμβόλαιο. Ανοίξτε λίγο να δούμε την ημερομηνία γέννησης του καθενός για να καταλάβει και ο κόσμος πώς κινείται λίγο το πράγμα. Αυτά τα παιδιά όντως τα περισσότερα ζητάνε τριετές. Θα πρέπει να δούμε και λίγο πώς λειτουργεί ο Μάριο Μπράγκο, ο νέος τεχνικός διευθυντής, ποιο είναι το σκεπτικό του. Ωραία. Στον Κρέσπο λοιπόν προτάθηκε διετές κλειστό, το οποίο θα μπει και υπογραφή σύντομα, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το 87 ο Κρέσπο. Ο γεννημένος το 87, στα 31 προς 32 πατημένα. Ποιο μήνα είναι? Φεβρουάριο. Φεβρουάριο. 9 Φεβρουαρίου. Είναι υδροχώος λοιπόν, για να τα λέμε όλα σε αυτήν την εκπομπή. Ο Κρέσπο λοιπόν στα 32 του ουσιαστικά θα ανανεώσει για άλλα 2 χρόνια, η σωματοδομή του είναι τέτοια που εγώ δεν θα είχα πρόβλημα προσωπικά να το ανανεώσω να το κάνω και τριετές. Απλά στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ κρίνει ότι μπορεί να ανανεώσει και παραπάνω μετά τα 2 χρόνια θα το κάνει. Άρα είναι μια περίπτωση η οποία κύλησε ο Τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Νομίζω ότι είναι, δεν τίθεται θέμα ούτε αγωνιστικής προσφοράς, ούτε χαρακτήρα, ούτε οτιδήποτε. Ο Κρέσπο δικαιολογημένα είναι ένα μοντέλο στόπερ που βολεύει τον ΠΑΟΚ. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να παίζει ψηλά τοποθετημένο στην άμυνα, να εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του και με την οξυδέρκειά του να παίζει και να καλύπτει και τις όποιες αδυναμίες, οι οποίες κυρίως είναι στο ψηλό παιχνίδι και στη δύναμη, αλλά ελάχιστες φορές μέσα στη σεζόν ο ΠΑΟΚ χρειάζεται διαφορετικά στοιχεία από αυτά που του προσφέρει ο Κρέσπο. Δικαιολογημένα λοιπόν ανανεώνει ο Ισπανός με τον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 2 χρόνια. Η περίπτωση του Βαρέλα και αυτή δεν είναι μακριά, είναι η αλήθεια. Εκεί ο ΠΑΟΚ προτείνει, στον πότε είναι γεννημένος τέτοιο? 26 Νοεμβρίου του Αγίου Στυλιανού, δηλαδή το 87. Τι καλός χριστιανός δε. Πόσο το 26 Νοεμβρίου? Το 87, 31 και αυτός. Εντάξει, είναι και λίγο από την Αφρική, μπορεί να είναι ξέρω εγώ και του 85. Είναι και ο γιος του λίγο μεγάλος, δεν τον έκανε 17 χρονών. Ναι. Εντάξει, εδώ συνυπολογίζονται κάποιες παράμετροι αφρικανικές τέλος πάντων. Αν και είναι Πορτογάλος ξεκάθαρα, φαίνεται από την αγωνιστική του συμπεριφορά.
ο εκπληκτικός, ίσως ο καλύτερος αμυντικός του ελληνικού πρωταθλήματος. Όχι, ίσως. Νομίζω ότι είναι. Τελευταίο 1,5 χρόνο σίγουρα είναι. Ναι, ένα παιδί το οποίο έχει μπολιάσει για τα καλά στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Στα 31 του λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα μαρτυρά το διαβατήριό του, έχει μία πρόταση 2-1. Το 2-1 λοιπόν σημαίνει αυτομάτως ότι αν την δεύτερη χρονιά συμπληρώσει κάποιο συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών, ναι, αυτομάτως ανανεώνεται και για τρίτο χρόνο η συνεργασία. Αυτό είναι το μοτίβο που επιλέγει ο Μάριο Μπράγκο, έτσι ώστε να διασφαλίσει ως έναν βαθμό, όσο μπορεί δηλαδή, και την ομάδα και τον παίκτη. Είναι μια μέση λογική που δεν μπορεί να αφήνει δυσαρεστημένο κανέναν. Ο Βαρέλα είναι και αυτός κοντά, δεν είναι όσο ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο είναι έτοιμος να υπογράψει, αλλά με λίγο πέντε πάνω, πέντε κάτω, τέλος πάντων, πάνω σε αυτό το μοτίβο ο Βαρέλα θα υπογράψει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ. Πιο μεγάλη απόσταση είναι ξεκάθαρα αυτή που υπάρχει με τον Diego Biseswar, αλλά υπάρχει κυρίως στο χρόνο συμβολέου. Ο Μπίσε πότε είναι γεννημένος? 8 Μαρτίου του 88. Τριαντάρης ο Biseswar. Τριαντάρης, ε. Ναι. Και θέλει τριετές. Θέλει είναι γνωστό τριετές, εδώ και καιρό. Ναι, ότι θέλει τριετές. Και καλά κάνει από την πλευρά του, εντάξει. Εντάξει, ο αθλητής θέλει να διασφαλίσει τα συμφέροντά του. Από την άλλη, ο Μπράγκο του προτείνει ένα συν ένα, αλλά με τη λογική της αυτόματης ανανέωσης, δηλαδή δεν είναι το καταχρηστικό ένα συν ένα. Είναι με τη λογική της ανανέωσης της αυτόματης, αν πιάσει ένα σχετικά εύκολο μπόνους συμμετοχών. Και στα λεφτά υπάρχει μια διαφορά. Ο Μπίσες βαζητάει κοντά στο 800, ο Μπράγκο του δίνει 600 συν πολλά μπόνους, που μπορεί να πάρει και πάνω από τα 800. Νομίζω πάντως ότι είναι ένα χάσμα που γεφυρώνεται. Δεν θέλει και ο Μπίσες, πιστεύω, να τρέχει δεξιά και αριστερά. Δεν τον έχουν πάρει και τα χρόνια. Και αν μετά τη διετία έχει συγκεκριμένο ρόλο μέσα στην ομάδα, τότε θα είναι και... πώς το λένε, θα είναι και εύκολο να ανανεώσει. Κοίταξε, ίσως γεφυρωθεί, δεν ξέρω, για τα χρήματα που νομίζω ο Biseswar δεν τα βάζει και νούμερο ένα στις προτεραιότητες του. Είσαι, εντάξει. Τι δεν τα βάζει νούμερο ένα? Δεν θα χαλάσει, ρε φίλε, το για 100.000 συμφωνία. Εγώ νομίζω ότι είναι το συμβόλαιο και ίσως, δεν ξέρω, ίσως λέω, εντάξει, δική μου εκτίμηση, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να ανεβάσει λίγο τη διάρκεια του συμβολαίου. Δεν είναι εύκολο, εσύ. Δεν είναι εύκολο. Ναι, άκου λίγο για να καταβάλουμε λίγο σε μια σειρά. Ανανεώνω τον Κρέσπο όταν τελειώνει το συμβόλαιο, όταν 34. Ανανεώνω τον Βαρέλα όταν τελειώνει το συμβόλαιο, όταν 34. Ωραία. Ανανεώνω τον Biseswar όταν τελειώνει το συμβόλαιο του, με τη λογική δική σου, όταν 33. Στα 34. Όχι. Διετές συμβόλαιο. Να μην είναι ένα συνένα. Τριετές δεν είπες τώρα. Τριετές τελειώνει ο Biseswar. Διετές του δίνει ο ΠΑΟΚ. Το ένα συνένα είναι. Ναι, εντάξει, ρε φίλε, εντάξει, οκ. Ωραία. Δεν μπορεί να έχει έναν κορμό παικτών που θα είναι όλοι 33-34 και θα τελειώνουν τα συμβόλαιά τους. Και δεν θα είναι απλά 33-34, θα είναι παιδιά τα οποία θα αποτελούν το σκληρό πυρήνα του γκρουπ. Δεν είναι εύκολο να τους έχεις όλους μαζί και ξαφνικά να αδειάσουν 15 θέσεις στο ρόστερ. Γιατί σε αυτούς θα προσθέσεις το Βιερίνια, θα προσθέσεις το Μαουρίτσιο, θα προσθέσεις τον Βέρμπλουμ. Δεν είναι εύκολο. Πάμε στην περίπτωση του πακέτο Κάνια Σάχοφ. Εντάξει. Εκεί λοιπόν υπάρχει διομορφία ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Ότι είναι εδώ το βλέποντας και κάνοντας. Ο τραυματισμός του Βέρμπλουμ σίγουρα δίνει περιθώρια στον ΠΑΟΚ να ανανεώσει έναν από τους δύο. 28 ο Σάχοφ, 31 ο Κάνιας. Ναι. Βάσει ηλικίας, ο Σάχοφ έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Βάσει χαρακτηριστικών, ο Κάνιας. Εδώ υπάρχει μια ιδιομορφία. Δηλαδή, ο Σάχοφ τι πληρώνει τώρα? Πληρώνει το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει γεμίσει με βαριά κορμιά. Θα θελήσει ο Λουτσέσκου με τον Μπράγκο να κρατήσει τον Σάχοφ και να έχει άλλο ένα βαρύ κορμί στα χαφ,
ή θα προτιμήσει να κρατήσει τον Γκάνιας με λιγότερα χρήματα από αυτά που παίρνει, εννοείται. Εντάξει, για να έχει περισσότερο βάθος και διαφορετικά χαρακτηριστικά στα κεντρικά του χαφ. Εγώ από την αρχή έχω τοποθετηθεί, νομίζω ότι ο Γκάνιας είναι πιο εφικτή περίπτωση, πιο φθηνή περίπτωση και ανοίγει και τον δρόμο η ανανέωση του Γκάνιας και όχι του Σάχοφ στο να έρθει και ένας χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Σάχοφ, με μεγαλύτερη ένταση, με μεγαλύτερη ταχύτητα, με περισσότερο κουβάλιμα μπάλας, πράγματα τα οποία λείπουν από το κέντρο του ΠΑΟΚ. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει ξεκάθαρο το τι θα συμβεί. Αυτή είναι η κατάσταση με τους παίκτες που είναι πρώτης γραμμής και υπάρχει θέμα ανανέωσης τους. Ο Πασχαλάκης δεν υπάρχει θέμα γιατί, όχι ότι υπάρχει ακόμα πάρα πολύς χρόνος, αλλά το συμβόλαιο του λύγει τον Δεκέμβριο τον επόμενο, οπότε δεν είναι στην πρώτη γραμμή, αλλά φαντάζομαι σύντομα θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να κάνει κάποια κίνηση. Ο ΠΑΟΚ έχει μάθει να κάνει κίνηση τελευταία στιγμή, Στέργιο μου. Μέχρι λοιπόν να αλλάξει αυτό, θα πιστεύουμε ότι θα κάνει κίνηση τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο. Ενώ θα έχει δικαίωμα να υπογράψει αλλού. Βέβαια, το κομμάτι τερματοφύλακας και ΠΑΟΚ είναι λίγο ιδιόμορφο, εντάξει. Γιατί τελειώνει το συμβόλαιο του Γλύκου το καλοκαίρι, δεν υπάρχει πρόθεση ανανέωσης, θα αποχωρήσει. Ο Σιαμπάνης είναι ξεκάθαρο, δεν θα ανανεώσει, θα αποχωρήσει. Πιθανότερο σενάριο να πάει στον Παναθηναϊκό. Ωραία. Ο Ρέι είναι ένα μεγάλο συμβόλαιο, μια μεγάλη αγορά που ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα ψαχτεί να τον πουλήσει. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 20. Με ναι. Οψιόν για μια ακόμα χρονιά, το 21 δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Και μένει ο Πασχαλάκης, ο οποίος το καλοκαίρι υπογράφει που θέλει. Ναι, 1 Ιουνίου. Εντάξει. 1 Ιουλίου. Ιουλίου. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κατάσταση πολύ ιδιόμορφη με τους θεματοφύλακες. Εγώ πιστεύω ότι το καλοκαίρι θα έρθει ο Ζήφκοβιτς. Ναι, μαζί το πιστεύω. Ότι είναι μια περίπτωση που είναι δοκιμασμένη, μια προσωπικότητα κανονική, ένα θεματοφύλακας που οι πέντε φάσεις που θα έρθουν πάνω του σε κάθε παιχνίδι θα τις αντιμετωπίσει. Ωραία. Και από εκεί και πέρα είναι και ο Πασχαλάκης, ο οποίος όντως είναι ένα θεματοφύλακας εμπιστοσύνης για τον ΠΑΟΚ. Όλα τα άλλα είναι στον αέρα. Συνεχίζοντας λοιπόν την υπόθεση Σιαμπάνη και σε παιδιά τα οποία λήγουν τα συμβόλαιά τους και προέρχονται από τις ακαδημίες και είναι διεθνείς. Ο Σιαμπάνης είναι πιο μεγάλος ηλικιακά από αυτή τη φουρνιά. Είναι προφανές ότι ο μάνατζερ του, ο Πέτρακ Τζόρτζεβιτς, ζητάει εγγυημένες συμμετοχές. Κάτι το οποίο ο ΠΑΟΚ σαν πολιτική και στρατηγική δεν μπορεί να προσφέρει. Και νομίζω ότι θα καταλήξουν σε μία ανανέωση της συνεργασίας με τον παίκτη να οδεύει προς τον Παναθηναϊκό. Μία πολύ καλή περίπτωση απόκτησης θεματοφύλακας είναι ο Διούδης, επαναλαμβάνω εγώ. Ποιος μ' ακούει είναι το θέμα. Σε καλό φεγγάρι, ναι. Είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Είναι αυτή τη στιγμή, νομίζω, ο πιο σταθερός θεματοφύλακας στη Super League. Ας πάω το Σιαμπάνη, να πάρουμε στο Διούδη. Και άμα τον ετοιμάσουμε μετά το Σιαμπάνη, να τον πάρουμε από εκεί. Αφού θέλουμε να ξοδεύουμε λεφτά, κανένα πρόβλημα. Υπάρχει μια ιδιομορφία στα παιδιά τους διεθνείς με τις ομάδες με την εθνική ομάδα της νέων που αγωνίζονται στην ΚΑΠΑ 19. Είναι σαφές ότι ο Τζίκας, ο μάνατζερ του Λίρατζη, ζητάει εγγυημένες συμμετοχές. Εγώ λέω ότι αυτό το κάνει για να πάει το παίκτη στον Παναθηναϊκό. Ξέρει καλά ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να εγγυηθεί συμμετοχή σε κανέναν ποδοσφαιριστή και θεωρεί ότι θα κάνει αυτή την κίνηση, θα πάρει, ξέρω εγώ, την προμήθειά του και ότι ο παίκτης του θα παίξει στον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός στη φάση που είναι όντως δέχεται να υπάρχουν εγγυημένες συμμετοχές. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα ερωτηματικό. Ο ΠΑΟΚ έχει την διάθεση να χάνει παίκτες εκτός αν δεν τους πιστεύει, εντάξει. Αν δεν τους πιστεύει, δεν ανανεώνουμε, φίλε, δεν πιστεύω ότι είσαι ο Καφού, τα λέμε. Ωραία. Αν τους πιστεύει, ωραία, γιατί πρέπει να φτάνουμε στο τελευταίο εξάμηνο για να ανανεώνουν τα συμβολιά τους. Πάρα πολύ καλό ερώτημα. Εδώ λοιπόν υπάρχει το έγκλημα για μένα του προηγούμενου τεχνικού διευθυντή, ο οποίος δεν ανανέωσε κανένα από αυτά τα παιδιά. Κανένα. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι δεν τον ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ, τον ενδιαφέρει μόνο το πως θα κάνει καμιά δουλίτσα με πολλά εκατομμύρια, να είναι εκεί γύρω δηλαδή, εκεί που κυκλοφοράνε αυτά.
Συνεχίζει να βρίσκεται και κοντά στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, να κάνει το σύμβουλο, κάτι το οποίο με κάνει έξαλλο, αλλά δεν είναι δικιά μου η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Σαν δημοσιογράφος και σαν οπαδός σκέφτομαι εγώ. Προσπαθώ να συνδυάσω αυτά τα δύο. Ο Λίρατζης λοιπόν πιθανότατα να αποχωρήσει και αυτός. Ένα από τα βαριά χαρτιά της K19 του ΠΑΟΚ, μιας και μέχρι σήμερα δεν έχει ανανεώσει και ο μάνατζερ του ζητάει εγγυημένες συμμετοχές. Εδώ λοιπόν τίθεται το ερώτημα, αυτό που έθεσα πριν βέβαια, πώς είναι δυνατόν τελευταία στιγμή να ασχολείται ο ΠΑΟΚ με τους διεθνείς του νεαρούς. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ποιο είναι το πλάνο αξιοποίησης τους. Υπάρχει μια προστευμένη λογική ότι αν δεν είναι έτοιμος για την πρώτη ομάδα, πάει δανεικός. Δεκτό. Πού πάει δανεικός, γιατί πάει δανεικός εκεί, έχει εγγυημένες συμμετοχές εκεί, τι γίνεται. Πρέπει να πάει ο καθένας μια εδώ, μια εκεί, πρέπει να πάνε όλοι μαζί κάπου. Πρέπει να πάνε μια β' ομάδα, ωραία, για να αξιοποιηθούν τα παιδιά, να μεταφερθούν σε επαγγελματικό επίπεδο ή ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Όλοι μας ξέρουμε, όσοι ασχολούμαστε με τον ΠΑΟΚ, ότι στις ακαδημίες αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια ανησυχία μέσα από τα στελέχη των ακαδημιών και μέσα από τους ίδιους τους παίκτες για το τι μέλη γενέστε. Αυτό είναι ένα γεγονός αδιαφυσβήτητο. Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω τι κάνει ο Αλσίντα. Αλσίντα το λέω αυτό. Αλσίνα ή Αλσίντα. Αλσίνα. Ντάνι Αλσίνα. Ντάνι Αλσίνα, ο οποίος κάποτε δούλευε στην Μπαρτσελόνα, αυτά που κοροϊδεύαμε στον Άρη τα κάναμε εμείς. Δεν ξέρω τι κάνει ο συγκεκριμένος κύριος. Είναι μεταξύ Ισπανίας και Ελλάδας. Δούλευε στην Μπαρτσελόνα. Μπορεί να ήταν τραγόρ μου να έκανε το κάμπ της Μπαρτσελόνα στη Γουαδαλαχάρα. Η Μπαρτσελόνα μπορεί να έχει 50 Αλσίνα, 70, ξέρεις τι γίνεται. Τέλος πάντων, δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο. Απλά δεν βλέπω και μία αξιοποίηση των χρημάτων των οποίων δαπανώνται για τις ακαδημίες. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε έναν ΠΑΟΚ που κάνει πρωταθλητισμό να ενταχθούν άμεσα όλα αυτά τα παιδιά. Δεν είμαι ηλίθιος. Και όταν τον προπονητή της πρώτη ομάδα του λες πάρε το πρωτάθλημα, βρέξει χιονίσει, δεν θα σου βάλει το Λίρατζι παιχνίδι βασικό σε παιχνίδι πρωταθλήματος βασικό. Και θα κοιτάξει να πάρει έναν άλλον δεξί μπακ τώρα το Γενάρη. Απλά δεν είναι εκεί ότι... πρέπει να μπει, φίλε, αυτό που λέγαμε και τις προάλλες. Ότι πρέπει να μπει εκεί η βούληση του κλαμπ ότι ναι, πρωτάθλημα, αλλά θέλω και τον Λίρατζι. Τον θεωρώ. Αλλάζει και η κουβέντα. Δεν είναι το κλαμπ τον Λίρατζι. Το χι Λίρατζι. Το εντάξει, το ναι. Επικεντρώνουμε γιατί είναι από τους παίκτες που είναι το συμβόλαιό του. Του. Εντάξει, οι άλλοι έχουν ακόμα. Ναι, εδώ λοιπόν έχουμε και λέμε. Αν ο ΠΑΟΚ θέλει ποτέ να γίνει αυτάρκης, μπορεί να μην θέλει, ρε φίλε. Δικό του, δεν είναι δικό του πρόβλημα. Αν θέλει να γίνει αυτάρκης, θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο εξέλιξης των συγκεκριμένων παιχτών, οι οποίοι θα πιστούν με έναν ξεκάθαρο τρόπο ότι αξίζει να ανανεώσουν στον ΠΑΟΚ και δεν χρειάζεται να φύγουν πουθενά αλλού να πάνε να βρουν την τύχη τους. Γιατί αυτή τη στιγμή, όχι σε επίπεδο πρώτης ομάδας, όχι η προοπτική που δίνει ο ΠΑΟΚ για τον Βαρέλα, αλλά η προοπτική που δίνει ο ΠΑΟΚ στον Λίρατζι είναι μόνο οικονομική. Επί της ουσίας, ναι, δεν του δίνει κάτι άλλο. Δεν του δίνει την ασφάλεια της συμμετοχής, της εξέλιξης κτλ. Κτλ. Από την άλλη βέβαια, έρχεται ο ΠΑΟΚ και σου λέει, εγώ δεν κάνω, δεν τρώω το ταβατζιλίκι του Χ, Τζίκα, που μου λέει εγγυημένες συμμετοχές μαζί σου, εννοείται. Εννοείται. Ναι, αλλά φτάσουμε εδώ. Ναι, αυτό δεν το έφερε εσύ λίγο σε αυτό το σημείο. Εσένα τραβάει ο οργανισμό σου το ταμπατζιλίκι. Γιατί πριν από δύο χρόνια που το ξέραν τον Λίρατζι μόνο οι πολύ κοντινοί στις ακαδημίες, θα ήταν και πιο εύκολη η ανανέωση του συμβολέου του. Και σου λέει ο Λίρατζι, ο Χ Λίρατζι, ωραία, σου λέει ότι εγώ θα πάω απ' έξω Παναθηναϊκό και μα θέλει μετά ο Πάοκ, πλήρωσε με πάρει. Αυτό που λέγαμε. Όπως έγινε με τον Μελιόπουλο. Τα λέγαμε πριν 10 μέρες πάλι. Άρα λοιπόν, παιδιά, με όλη την καλή διάθεση, εντάξει, δεν μπορεί να είναι ο ρόλος του τεχνικού διευθυντή της ομάδος ό,τι βρέξες κατεβάσει. Εγώ θέλω σαν ΠΑΟΞΙΣ, όχι σαν δημοσιογράφος, να μου κάνει μια συνέντευξη, να παραθέσει μια συνέντευξη τύπου Μάριο Μπράγκο και να μου πει σε αυτό το κομμάτι θα λειτουργήσουμε έτσι. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι θα λειτουργήσουμε έτσι. Να έχουμε έναν μπούσουλα. Εμείς τι κάνουμε τώρα. Μιλάμε για το αυτονόητο χωρίς να εγγυάται ο ίδιος ο οργανισμός το αυτονόητο. Το τι θα θέλαμε να γίνει.
Σου λέω από την άλλη, γύρισε το κλαμπ και μου πήρε φίλε, δεν θέλω. Του έχω τι ακαδημίε έτσι για να παίζω. Να είμαι πρώτο. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ωραία. Κανένα πρόβλημα, δικιά σου επιλογή. Αλλά ακόμα και αυτό πρέπει να το πει. Αν εσύ δηλαδή θεωρεί ότι θε να πληρώσει το Χατσερίδη 1,2-1,3 και να έχω πίσω το Μιχαηλίδη, ωραία, ένα στόπερ υψηλών προδιαγραφών και το Διαμαντή, οι οποίοι με 5-6 παιχνίδια το χρόνο κυπέλου, ό,τι θε, ωραία, μπορούν να εξελιχθούν και να τον ξεπεράσουν 4 επίπεδα. Οκ, okay, πλήρωσε το 1,2 και μη με ενοχλεί. Πλήρωσε Λεβέκ, πλήρωσε Μπρίκιτς. Ναι. Και μην ανεβάσει και τον Τζαούση ή τον το Σιαμπάνι. Πήρε συμμετοχή στον Μπρίκιτς, στον ΠΑΟΚ. Και δεν πήρε ο Σιαμπάνι. Ο Μπρίκιτς, ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε. Πρέπει ο Μπρίκιτς, δεν θυμάμαι από όπου μαζί του βλέπαμε. Δεν μπορούσε να περπατήσει το παιδί. Και δεν φταίει αυτό. Είχε θέμα με τη μέση κοντρό. Διάβαζε βιβλία. Διάβαζε, ναι. Ναι, πρέπει να το ξέρει κάποιο αυτό τι είχε το θέμα αυτό. Δηλαδή, η εικόνα στην προπέρσινη προετοιμασία να μην μπορεί να τρέξει και μου είπε: έχω ένα θέμα με τη μέση μου, θα το ξεπεράσω. Δεν το ξεπεράσει ποτέ. Δεν φταίει ο Μπρίκης που δεν μπορούσε να τρέξει. Δεν μπορούσε να αγοράσει μία, μάλλον, γιατί μέση δεν είχε. Ναι. Τέλος πάντων. Είναι ένα σύνθετο θέμα. Εγώ ποτέ δεν κάνω θέμα για τις ακαδημίες όταν δεν υπάρχει καλή φουρνιά. Δεν είναι, θα τύχει και μια φουρνιά που δεν είναι καλή. Ναι. Δεν θα βάλουμε το ζόρι. Όπως έτυχε, η περσινή της ΚΑΠΑ 20 δεν ήταν και τόπερ, παιδί μου. Ναι. Είχε καλούς αθλητές, ποδοσφαιριστές, αλλά δεν ήταν και γεμάτη ταλέντο ναι. Η περσινή. Είναι η φετινή όμως, εντάξει. Αλήθεια. Η φετινή είναι τόπερ, παιδί. Είναι τόπ. Θα πρέπει να έχω μια λύση για αυτά τα παιδιά. Εντάξει, δεν μπορώ να δω το Λίρα στον Παναθηναϊκό. Θα μου γυρίσει το μάτι. Θα το πάρουμε και ανάποδα. Δεν μπορώ να το δω στον Παναθηναϊκό. Μέχρι στιγμής δεν έχει φύγει κάποιο παιδί και να έχει εκθέσει τον ΠΑΟΚ με μια καλή πορεία σε ένα άλλο κομμάτι. Αλήθεια είναι αυτό. Μέχρι στιγμής, ε. Αλήθεια είναι αυτό. Μόνο με Λιόπουλος, αλλά που δεν έχει παίξει ακόμα. Πρέπει να τον δούμε κιόλας. Λένε όλοι τα καλύτερα. Καλά, μέχρι να. Από το λέω τα καλύτερα μέχρι βλέπω τα καλύτερα, ναι. Έχει μια τεράστια απόσταση. Αλλά επί της ουσίας δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ του παραδοσιακού DNA που καλύπτει, που ανεβάζει παίκτες, εντάξει, να αδιαφορεί για μια τόσο καλή φουρνιά. Θα μου πεις, ο ΠΑΟΚ αδιαφόρησε ή ο άλλος που δεν ανανέωσε μισό παίκτη. Ναι, και αυτό στην κατάσταση εδώ. Ναι. Και ουσιαστικά δίνει και το δικαίωμα στον καθένα να παλέψει κάτι παραπάνω. Έρχεται ο Ταμπίζας και σου λέει, φέρ' το Σιαμπάνι και το Λίρατζι, θα βρω καλύτερους. Mm. Τι πιο καλή. Έρχεται ολόκληρο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκό, όσο χάρη και να είναι, είναι ο Παναθηναϊκό παιδί. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Εντάξει. Είναι την πλάκα που έχουμε κάνει μόλι εγώ. Είναι τεράστιο κλαμπ. Και ωραία. Ξέρει ο άλλο ότι αν πάει θα παίξει. Και θα ξέρει ο άλλο, ωραία. Όχι, ξέρει ο Παναθηναϊκό, μάλλον δεν φοβάται ο Παναθηναϊκό να έρθει να πάρει παίκτη που δεν χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι. Μεγαλύτερη διαφήμιση για την Ακαδημία του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει από αυτήν. Ακριβώ γιατί του θεωρεί έτοιμου. Και ικανού πάνω απ' όλα. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία πλέον βρίσκεται στην Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, στον πρώτο όροφο. Η Αναδομό προσφέρει πολύ καλές ιδέες για την ανακαίνιση της κουζίνας σας, την ανανέωση της κουζίνας σας. Τοποθετήστε πλακάκια με υφή ξύλου και κρυφό φωτισμό. Στην Αναδομό το design δεν κοστίζει, οπότε ή επισκεφτείτε τα νέα τους γραφεία ή πάρετε ένα τηλέφωνο στο 2311-541-508 για να μιλήσετε εκεί με τους κατάλληλους ανθρώπους ώστε να φτιάξουν όλα όπως ακριβώς πρέπει. Και μαζί μας είναι και στοίχημα.gr, ο μεγάλος χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24 φυσικά, η οποία προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις για να μπεις από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και να παίξεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Και τι άλλο στα μία στοίχημα που έχει και το online καζίνο, του οποίου τον έλεγχο έχεις 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, ρουλέτα, blackjack, πάρα πολλές δυνατές συγκινήσεις, αμέτρες στιγμές διασκέδασης, όλα αυτά από το σπίτι σου ή όπου βρίσκεσαι και έχεις απλά ίντερνετ με την εγγύηση που σου προσφέρει η στοίχημα. Και φυσικά ρίζεις καζίνο, θέατρο Βεργίνα, έχει πάρει παράταση ο Τάκης Ζαχαράτος μέχρι και το τέλος του Ιανουαρίου. Γίνεται παιδιά ένας χαμός. Πάρτε ένα τηλέφωνο για πληροφορίες στο 2310-49-1291 ή εξασφαλίστε θέση από τα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, από τα ticket services .gr ή από τα καταστήματα public σε ωράριο φυσικά καταστημάτων. Δεν υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας για να δείτε τον Τάκη Ζαχαράτο στο πιο λαμπερό σοου της καριέρας του. Υπάρχει όριο ηλικίας αν θέλετε να μπείτε στο καζίνο πριν ή μετά την παράσταση. Η είσοδος είναι προαιρετική, δεν απαιτείται εισιτήριο και πρέπει να έχετε κλείσει όμως το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεύτερο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τρίτο μισάωρο στο ΠΑΟ 24. Επειδή διανύουμε. Τι είπα. Α, είπα, μήπως είπα τρίωρο. Και να που προέκυψε θέμα στο Βόλι. Όχι, είναι το χριστουγεννιάτικο φάγωμα, προπονητή. Ναι. Πάντα ο ΠΑΟΚ φροντίζει Χριστούγεννα στο πνεύμα των, των ημερών. Των ημερών να φάει έναν προπονητή. Να του κάνει καλύτερη την ημέρα, την εβδομάδα, τον μήνα, δεν ξέρω τη χρονιά. Και μια και μιλάμε για πνεύμα χριστουγεννιάτικο και πνεύμα εορτών. Εντάξει, περάστε μια βόλτα από τα Media Mart. Είναι η περίοδος που νομίζω μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα δώρα. Είτε μιλάμε για λευκές συσκευές, είτε για τηλεοράσεις, DVD, όλα τα gadget. Εντάξει, υπάρχει πάρκινγκ σε όλα τα καταστήματα το Media Mart, οπότε είναι ένας ακόμα λόγος να μην ταλαιπωρήσετε για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας. Υπάρχει και το mediamart.gr, μπορείτε με την ησυχία από το σπίτι σας να δείτε αυτό που σας ενδιαφέρει. Και επειδή συμπτωματικά θέλω να πάω σήμερα ή αύριο, υπάρχει Σταύρο με 60 ευρώ ένα καλαπτικό εξάρτημα. Δεν ενδιαφέρει σαν γιατί έχει smart τηλεόραση. Εγώ που δεν έχω όμως. Mm-hmm. Κάνει έξυπνη. Το προσαρμόζεις από πίσω με 60 ευρώ και μπορείς να δεις και Netflix και YouTube χωρίς να έχεις smart τηλεόραση. Γιατί δεν έχουμε όλοι smart. Εμείς Media Markt δουλεύουμε και στο εξωτερικό άλλωστε. Σε κάθε πόλη που πηγαίνουμε. Εννοείται. Σε κάθε πόλη που πηγαίνουμε το πρώτο πράγμα που ψάχνουμε είναι το Media Markt. Ωραία. Ειδικά, ειδικά σε αυτό του Άρνεμ πρέπει να μας έχουν μάθει, ρε φίλε. Μου μιλάει κανονικά. Η Ζόζεφ είναι, τη θυμάσαι. Μου μιλάει κανονικά. Από εκεί που πήρε την καφετιέρα, καφετιέρα. Εσπρεσιέρα, όχι. Εσπρεσιέρα πήρα. 150 ευρώ για 10 μέρες. Με κράζατε που πήρα το στιέρα. Και τα αφήσαμε στην Ελίζαμπεθ. Ναι, και με κράζαν. Πάντα με κράζουν, αγάπη. Τα αφήσαμε εκεί. Με κράζουν που παίρνω το στιέρα και μετά στο δωμάτιό μου όλοι για να ψήνουνε. Τα θυμάμαι, Σταύρο. Ναι, για να είναι ψήνουνε. Και μεγάλο το ναι. Σπίτι και να ανεβαίνει για τρεις ορόφους. Όχι, όχι, δεν είναι. Όταν μένουμε στο ξενοδοχείο να δει τι γίνεται. Ουρές για να ψήσουν ένα τόστ. Ούτε στο Media Markt τρεις ουρές το δωμάτιο του Σταύρου. Πάμε λοιπόν στο Ραφαήλ που έφαγε έναν προπονητή χριστουγεννιάτικα. Ράφα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ράφα. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Ράφα. Αναμενόμενο ήταν, εντάξει, δεν νομίζω ότι πέσαμε και από τα σύννεφα. Το είπε και ο κύριος Πεσιάδης πριν από λίγες μέρες στο ΠΑΟΚ 24 ότι αναμένονται αλλαγές. Οι αλλαγές ξεκίνησαν από τον Σέρτζιο Στάνκου, ο οποίος δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τελικά το ρόστερ το οποίο δημιουργήθηκε το καλοκαίρι. Και μετά και τις δύο ήττες από τον Ολυμπιακό είχε πάρθει η απόφαση να αποχωρήσει. Και πλέον αναμένουμε να δούμε και τον αντικαταστάτη του, αλλά και κυρίως και τις αλλαγές στο ρόστερ που θα έρθουν τις επόμενες μέρες. Υπάρχει κάποια πληροφορία, κάποια εικόνα για τον επόμενο Ράφα? Έχουμε προς το παρόν κάτι, αλλά θέλουμε να το δούμε λίγο, γιατί περιμέναμε και το θέμα του Στάνκου να λυθεί. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εδώ και τις τελευταίες 15 μέρες βρίσκονται και σε αναζήτηση της διάδοχης κατάστασης, αλλά και σε αναζήτηση παικτών. Δηλαδή η νίκη με την ΑΕΚ δεν είχε αλλάξει κάτι στα πλάνα τους. Νομίζω ότι οι εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό είχαν κλειδώσει τις αποφάσεις για αλλαγές. Μπορούμε να πούμε κάτι, ας πούμε, αν είναι από Ελλάδα ή από εξωτερικό ή ούτε... Καλύτερα να το έχουμε για σίγουρο πρώτα και μετά να δώσουμε. Αν έχουμε και μέσα στην εκπομπή δηλαδή πληροφόρηση θα τη δώσουμε. Αλλά περιμέναμε να τελειώσει πρώτο θέμα του Στάνκου και μετά να δούμε και το επόμενο. Mm-hmm. Πάντως ο Ολυμπιακός ενισχύεται, Ραφαέλε, διάβαζα χθες. Ναι, ενισχύεται. Από ό,τι φαίνεται γυρνάει ο MVP του περσινού πρωταθλήματος, ο Βούλγαρος, ο Αλεξίεφ. Λογικά πάμε και σε δίδυμο κεντρικών, τον νεαρό του Παπαλεξίου και τον Νίκο του Σμαραχνή, γνωστός από τον περασμά του στο ΠΑΟΚ. Βέβαια, μια ενδεχόμενη επιστροφή του Αλεξίεφ στον Ολυμπιακό θα σημάνει ίσως και από μάκρυνση μάλλον, όπως φαίνεται, του Μπέμε από τους κεντρικούς, που ο Μπέμε ήταν ένας σταθερός παίκτης, επομένως είναι ένα ρίσκο, εγώ πιστεύω, για τον Ολυμπιακό. Το να διώξει δηλαδή έναν κεντρικό ο οποίος έχει δείξει αρκετά καλά στοιχεία. Μάλλον φεύγει και ένας εκ των Κουμεντάκη Φράγκο για να διάσει και θέση εκεί για τους ακραίους για να μπει ο Αλεξίεφ. Επομένως υπάρχουν και στον Ολυμπιακό ανακατατάξεις. Δηλαδή ναι, μεν ενίσχυση, αλλά ταυτόχρονα και από δυνάμωση. Για τις ανακατατάξεις του ΠΑΟΚ έχουμε κάποια εικόνα ή υπάρχει ρίσκο να πούμε το οτιδήποτε αυτή τη στιγμή? Δεν νομίζω ότι είναι κρυφό το ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει έναν παίχτη ο οποίος θα κάνει τη διαφορά στην υποδοχή, ο οποίος θα μπορεί και να τελειώνει και τις χαλασμένες μπάλες, όπως τις λέμε, για να μην επιβαρύνεται ο Τζούριτς. Άρα μάλλον πάμε σε κάποιον ακραίο, ο οποίος θα έρθει για να ενισχύσει την ομάδα και να αλλάξει την κατάσταση. Δύσκολα το να βρεις φυσικά κάτι τέτοιο σε Έλληνα, άρα θα πάμε σε ξένη επιλογή και όλο αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει και κάποια αποχώρηση από το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν δηλαδή ήδη 4 ξένοι παίκτες, άρα
κάποιος θα πρέπει να αντικατασταθεί και λογικά μπορεί να ανοιχθεί και η δεύτερη αλλαγή. Πάντως εντάξει, η παρουσία του Στάνκου, αν θέλουμε να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό, δεν τη λες και επιτυχημένη, έτσι δεν είναι? Δεν μιλούσε, δεν έκανε τίποτα, δεν ανέβαζε σφιγμούς, οι προπονητές είναι αυτοί. Ναι, νομίζω ναι. Δηλαδή έλεος, δεν φτάνει. Αυτό. Δεν το διαχειρίστηκε νομίζω καθόλου καλά το ρόστερ το οποίο είχε και βάσει αποτελεσμάτων δεν πήγανε καλά οι στόχοι του ΠΑΟΚ στο πρώτο μισό της σεζόν, εκτός Ευρώπης, εκτός τελικού Λυκάπ, δεύτερος από τον Ολυμπιακό χωρίς πιστικές εμφανίσεις. Γενικότερα τα σκαμπανεβάσματα που είχε η ομάδα σε όλα τα παιχνίδια. Οπότε νομίζω ότι είχαν συσσωρευτεί πολλά πράγματα και γι' αυτό και αποτέλεσε παρελθόν. Ράφα, τώρα επόμενο παιχνίδι με Παναθηναϊκό. Ναι, είναι στα μέσα Ιανουαρίου, έχουν ακόμα αρκετές μέρες οι ομάδες, ναι, αλλά επιστρέφουν από σήμερα στις προπονήσεις. Οπότε ναι, το επόμενο παιχνίδι θα είναι με τον Παναθηναϊκό και από ό,τι όλα δείχνουν θα δούμε έναν διαφορετικό ΠΑΟΚ. Έχει κάποια ομάδα του Ραστέχνη δράση το Σαββατοκύριακο ή την Παρασκευή, Ραφαήλ, αύριο? Όχι, ή έχουν τελειώσει όλες? Τίποτα. Το Ραστέχνη ξεκινάνε το επόμενο Σαββατοκύριακο με το Πόλο στις 5 Ιανουαρίου και όλα τα υπόλοιπα είναι μέσα Ιανουαρίου. Και εκεί ξεκούραση έχουν περισσότερο. Οπότε περιμένουμε ουσιαστικά να δούμε τι θα βγει από το Βόλεϊ για την επόμενη μέρα. Ακριβώς αυτό, ναι. Λογικά το περιμένουμε άμεσα, από στιγμή που και η ομάδα επιστρέφει. Ναι, σήμερα ήταν να επιστρέψουν στις προπονήσεις, εκτός από τους Τζούριτς, Φιλίπποφ και τα Κουρίδη που θα είναι στην Εθνική. Αλλά νομίζω ότι πλέον θα έχουμε εξελίξει σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Ωραία. Νομίζω και μέσα από το ΠΟΑ 24 θα έχουμε πολλά νεότερα τις επόμενες ώρες για αυτό το ζήτημα. Οπότε θα το παρακολουθείς και εσύ και για ό,τι νεότερο είμαστε σε επαφή, εννοείται. Ναι, εννοείται. Αν έχουμε και κάτι μέσα στην διάρκεια της εκπομπής θα μιλήσουμε και εννοείται, πάλι. Εννοείται. Μάλιστα. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Σταυρό, να σε σοκάρω λίγο. Aerobic με ποντιακά, το απόλυτο fitness trend που ξεζυγώνει τη Θεσσαλονίκη. Είδα στον δρόμο, αγκαλιάζονταν. Κάτι ξεσηκωμένος. Πάμε να γραφτούμε, ψήνισε. Επειδή είναι πληρωμένη καταχώρηση, από ό,τι βλέπω, είναι διαφημιστικό δηλαδή, κλείστο. Εντάξει, και άμα δω κανένα γνωστό μου να κάνει ποντιακό αερόμπικ, θα το υποσχέσει 2,5 μέρες. Δεν συμφωνώ. Κάνε ποντιακό αερόμπικ. Κάνεις ποντιακό αερόμπικ. Θα σκεφτώ. Θα μπορούσα. Μπορούμε να έχουμε ένα βίντεο. Όχι. Δεν νομίζω. Στον εύασμο γίνεται αυτό από ό,τι διαβάζαμε. Το κότσαρι ενδείκνυται ή ο πυρίχιος? Ποιος πυρίχιος? Όχι ρε Στέργιο, το κότσαρι άμα είναι. Το κότσαρι. Ναι, το ποιος πυρίχιος. Τι ωραίο πρόγραμμα ήταν αυτό. Εντάξει, είπαμε. Έχει ένα πολύ ωραίο βίντεο η ΚΑΕ από ό,τι είδα. Βγήκε πριν από λίγο, χριστουγεννιάτικο. Γκος είδα μπροστά, πρωταγωνιστούσε. Νομίζω αξίζει να μπείτε και στο ΠΑΟΚ 24 να το δείτε. Έχει έτσι ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, να δώσουμε τα εισιτήρια. Ας τα δώσουμε. Να στείλουμε κόσμο στο παλατάκι. Και τα δίνουμε. Οι πρώτοι 7 που θα καλέσετε στο Λίμπερο 287 και 3 οχτάρια θα κερδίσετε από ένα εισιτήριο για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Απαραίτητα, όποιος παίρνει τηλέφωνο ναι, πρέπει παιδιά να δίνει ονοματεπώνυμο, άμκα και αριθμό ταυτότητας κατευθείαν. Να μην καθυστερούμε, να γίνονται γρήγορα όλα. Ονοματεπώνυμο, ταυτότητα και άμκα, 287 και 38 και οι πρώτοι 7 που θα καλέσουν κερδίζουν από ένα εισιτήριο για τον αγώνα της Κυριακής. Οπότε θα έχουμε και αυτά τα εισιτήρια να τα δώσουμε γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό στο παιχνίδι της Κυριακής να υπάρχει το κόσμο στο γήπεδο. Λέγαμε και πριν ότι η ομάδα, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια, με τέτοιες ομάδες, με τον Ολυμπιακό, θέλει τον κόσμο στο πλευρό της. Πάρα πολύ σημαντικό να είστε όλοι εκεί. 10 ευρώ τα εισιτήρια. Η χθεσινή γκέλα της Juventus, αγάπη, με έβαλε έτσι λίγο στο τέτοιο να ψάξω τι γίνεται με τσάι της ομάδας της Ευρώπης. Mm-hmm. Εντάξει, παραμένουν 13, mm-hmm. δηλαδή 8 από τα σοβαρά πρωταθλήματα και άλλες 5 από Μάλτα, Εστονία και Ανδόρα, αλλά είναι πρωταθλήματα που έχουν παίξει, ας πούμε, για παράδειγμα 6 αγωνιστικές, mm-hmm. αλλά και αυτές είναι αίτητες, αλλά δεν μπαίνουν στο γενικότερο υπολογισμό, εντάξει. Η γκέλα λοιπόν της Γιουβέντους που θα μπορούσε να χάσει και την Αταλάντα, αλλά ο Κριστιάνο Ρονάλντο ισοφάρισε στο τέλος σε 2-2. Ναι, έχει φέρει τον ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα μεταξύ των ΑΕΤ των ομάδων, των 8. Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, παίρνει το 95,2% των βαθμών σε κάθε αγώνα. Ναι. Μάλλον, ναι. 13 νίκες, μία ισοπαλία, το ποσοστό επιτυχίας είναι 95,2% σε αποτελεσματικότητα στους βαθμούς. Δεύτερος ο Ερυθρός Αστέρας
19 νίκες, 2 ισοπαλίες με 93,6. Η Juventus είναι πλέον τρίτη, 16 νίκες, 2 ισοπαλίες με 92,5%. Paris Saint-Germain τέταρτη, 15 νίκες, 2 ισοπαλίες. Liverpool πέμπτη, 16 νίκες, 3 ισοπαλίες. Salzburg 15 νίκες, 3 ισοπαλίες. Η Maccabi Tel Aviv του Βλάντα Νίβιτς έχει 12 νίκες, 3 ισοπαλίες και φυσικά και αυτή καμία ήττα. Και η Σλόβαν Μπρατισλάβας 14 νίκες, 4 ισοπαλίες. Ναι. Έχει αυτό το ενδιαφέρον του. Είναι πολύ μεγάλο. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να μείνει μέχρι το τέλος αίτητος. Ναι. Γιατί είναι σίγουρο ότι σιγά σιγά νομίζω θα μειωθούν αυτές οι ομάδες οι 8. Ξαναλέω, δεν βάζω μέσα στην κουβέντα ομάδες από τη Μάλτα ή από την Ανδώρα ή από την Εσθονία. Είναι εντάξει, okay. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ πιο χαμηλός. Έχει αυτό νομίζω το ενδιαφέρον του. Πάντως ο ΠΑΟΚ, ξαναλέω, είναι πρώτος, δηλαδή έχει μαζέψει το 95% των βαθμών που θα μπορούσε να μαζέψει στη Σούπερ Λίγκα. Μια που λέμε και για Σούπερ Λίγκα, υπάρχει ένας αστερίσκος με το αν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα με το δεύτερο γύρο ή αν θα μπάχαλο, γίνει εντάξει, πρώτα okay. Η 15η αγωνιστική και μετά να ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι αυτό που θέλει η Νόβα από την πλευρά της είναι να γίνει η 15η αγωνιστική κανονικά. Αν δεν κάνω λάθος είναι 12 ή 13 το Σαββατοκύριακο. Ναι, 13 είναι Κυριακή, 12, ναι. Να γίνει δηλαδή τότε η 15η και από το επόμενο Σαββατοκύριακο ουσιαστικά να πάει μία εβδομάδα πίσω, έξτρα, να ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος κανονικά και να μην γίνει εμβόλυμη δηλαδή. Πάντως αύριο υπάρχει ένα συμβούλιο, σήμα, ναι, αύριο. Αύριο στις 12. Θα συζητηθεί αυτό σίγουρα. Και το βασικό είναι θέμα, ναι. Να μην πω το μοναδικό, είναι το τι θα γίνει με την 15η αγωνιστική που αναβλήθηκε λόγω της μαφιόζικης παύλα δολοφονικής επίθεσης στο Τζίλο. Ένα θέμα αγάπη που έχει σταματήσει να απασχολεί. Εντελώς, ναι. Δεν το βλέπεις πουθενά, όλα καλά. Δίγορα, ναι. Αντιθέτως βλέπεις σε ορισμένες ανασκοπήσεις τον Ιβάν Σαβίδη, το όπλο. Δηλαδή ακόμα, μερικοί ακόμα είναι συγκλονισμένοι. Ναι. 6 μήνες μετά, 7 πόσο είναι. Ναι, ναι. Του Τζίλου το θέμα σε 2 μέρες έχει τελειώσει. Έβλεπες το βίντεο και ήταν σαν να ήσουν εκεί και να το ζούσε εσύ. Όχι, όχι, έχει τελειώσει, δεν υπάρχει άλλο το θέμα. Είναι κάτι που συγκεκριμένο, ναι. Θα ασχοληθούμε ξανά στην επόμενη δολοφονική επίθεση εναντίον διαιτητή. Ακριβώς. Τώρα είναι όλα καλά. Ναι. Όχι, έγινε αφιέρωμα όντως αυτό που λες. Μα δεν είναι το μοναδικό. Προχθές. Δεν είναι το μοναδικό, εντάξει. Ήταν και το. Τονίστηκε, ρε παιδί μου. Ήταν και ο τίτλος έτσι. Ναι, okay. Ωραίος. Σε προκαλούσε να μπεις, να το διαβάσεις. Δεν το διάβασα εγώ, να σου πω την αλήθεια. Όχι. Κατάλαβα πάρα πολύ καλά το πνεύμα. Προτιμούν ορισμένοι να συνεχίζουν να ξεφτιλίζονται. Οκ. Okay. Συγγνώμη, παιδιά, δεν ήταν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ το γεγονός της χρονιάς. Στο κομμάτι αυτό. Ήταν η δολοφονική επίθεση στον Τζίλο. Προφανώς δεν ήταν. Ήταν δεν ήταν μία από τις μεγάλες στιγμές, νομίζω. Και αν ήταν τις μεγάλες στιγμές, δεν ήταν αυτή καθ' αυτή η εκδήλωση. Και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο. Ότι είναι κείμενα και αφιερώματα γεμάτα ψέματα. Δηλαδή το συγκεκριμένο. Που πλασάρονται σαν αντικειμενικά. Άστο, εντάξει. Όχι, αυτό το χειρότερο. Έχουν πέσει μάσκες εδώ και πάρα πολλούς μήνες, αγάπη. Για μας. Όχι, και ο κόσμος αρχίζει να καταλαβαίνει ποια είναι η σκοπιμότητα του κάθε site και του κάθε δημοσιογράφου με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Στο θέμα αυτό που έλεγες, το μόνο που διάβασα, εκεί το έκλεισα, είναι ότι ο επόπτης δεν πήγε στη σέντρα, ούτε ο διαιτητής. Ναι. Σήκωσε τη σημαία ο επόπτης. Δηλαδή, σου γράφτηκε ψέματα. Ναι, αυτά που είδαμε, σου γράφτηκε ψέματα, όχι ρε φίλε. Δεν είδες καλά εσύ στα μάτια. Και οι δύο πήγαν στη σέντρα. Το είδα εγώ και η αγάπη και άλλοι 200.000 κόσμος. Τι να πεις τώρα. 30 στο γήπεδο και άλλοι 170 από τις τηλεοράσεις. Και άλλοι 800.000 από τα βίντεο που υπάρχουν που και ο Ποντίκης και ο Κομίνης πάνε στη σέντρα. Και εσύ από τη μία γράφει για τον Ιβάν Σαββίδη ότι είναι το γεγονός της χρονιάς που μας έκανε να συγκλώνησε. Και γράφει και ψέματα κιόλας. Ναι, γιατί προσπαθούν να δημιουργήσουν μια δική τους εικόνα. Εντάξει. Και μετά εντάξει. Να σου πλασάρουν ότι αυτό που λες εσύ δεν ισχύει. Ενώ εσύ είναι εκεί, ας πούμε. Δεν πειράζει, θα συνηθίσετε, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Γρήγορα, γρήγορα, για να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα. Μαζί μας ήταν τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε στο γάμο σας, εντυπωσιακά χαμηλές τιμές και πλήρης ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά. Αλλά να πούμε ότι. Μην καλείτε άλλο. Τελείωσαν τα εισιτήρια. Αύριο πάλι. Θα δώσουμε και αύριο. Οπότε από αύριο θα έχετε πάλι δυνατότητα να διεκδικήσετε εισιτήριο 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία το ένα κατάστημα Alter Ego, Καλαμαριά Πασαλίνη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterego-fashion.gr για να μπείτε στο site και να επιλέξετε με την ησυχία σας από όλες τις επιλογές που έχουν τα Alter Ego.
Νάξου στα κορυφαία παπούτσια στην πόλη και όχι μόνο. Ο ΠΑΟΚ θα φοράει για όλη τη διάρκεια τη σεζόν πολιτικά παπούτσια Νάξου και τα ίδια ακριβώς και πάρα πολλά άλλα. Μπορείτε να τα βρείτε στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα πλατεία Αγία Σοφία, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ που υπάρχουν στην πόλη με πάρα, πάρα πολύ καλές τιμές, ειδικά αυτό το διάστημα. Και για όσους ταξιδεύουν, είναι μια ευκαιρία να περάσετε και από το κατάστημα NAC στο Λευθέρω Βενιζέλο. Υπάρχει και εκεί. Με πάρα πολλά σχέδια και επιλογές. Και πολλές φορές είναι και πιο εύκολο να ψωνίζεις, νομίζω, σε ταξίδια. Προσφέρεται. Και φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές που τρέχουν όλο αυτό το διάστημα σε επιλεγμένα είδη. Οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5 και 6 ευρώ τετραγωνικό μέτρο και προϊόντα από τους μεγαλύτερους Ισπανικούς και Ιταλικούς οίκους με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας. Ο φτύκας είναι στην Απόλλωνα στο 39, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 905-503. Πάμε στο διάλειμμα και σε 3 λεπτάκια πάλι μαζί για το φινάλι της εκπομπής. Εδώ είμαστε, τελευταίο τέταρτο στο σημερινό ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107.4. Το πρώτο μεταχριστουγεννιάτικο. Μεταχριστουγεννιάτικο. Αγάπη. Σε ωραίο στέριο, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, να πω λίγο ένα σημαντικό θέμα, νομίζω, εντάξει, που πρέπει να μας απασχολεί όλους. Όπως κάθε χρόνο τέτοιες μέρες και ο ΠΑΟΚ αλλά και το κλαμπ Λαχαναγοράς κάνει το δικό του αγώνα για να σταθεί δίπλα στον Παντελή Κυριακίδη και στην οικογένειά του, εντάξει. Από το 2009 ο Παντελής, ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ τονίζω, είχε ένα δυστύχημα. Ο πατέρας του είχε σκοτωθεί ακαριαία, επιστρέφοντας μαζί με τον Παντελή με έναν άλλο γονιό που είχε, ο γιος του έπαιζε στην ΑΕΚ, γύριζαν μαζί στη Θεσσαλονίκη, στη Σκίδρα, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί και στη Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι. Η ουσία είναι ότι ο πατέρας του παιδιού έφυγε από τη ζωή. Ο Παντελής έκτοτε είναι σε άγρυπνο κόμμα. Χρειάζονται, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλά χρήματα. Η οικογένειά του κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τον Παντελή. Υπάρχει μια μικρή βελτίωση όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ουσιαστικά παραμένει σε κόμμα ο Παντελής. Το κλαμπ Λαχαναγοράς και φέτος βγάζει στην κυκλοφορία κούπες για τον καφέ, σε χρώμα μαύρο σίγουρα, νομίζω και σε άσπρο, θα σας γελάσω. 3 ευρώ, παιδιά, κάνει μία κούπα, εντάξει, και αν είστε εκτός της Θεσσαλονίκης ή εντός, μπορούν να σταθούν και με αντικαταβολή με κόστος 5 ευρώ. Δεν είναι τίποτα. Ουσιαστικά ένας καφές. Εντάξει, όλα τα έσοδα από τις κούπες θα πάνε εξ ολοκλήρου στην οικογένεια του Παντελή Κυριακίδη, που συνεχίζει και δίνει το δικό του αγώνα. Μιλάμε, ξαναλέω, για ένα ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, παιδιά. Λοιπόν, το τηλέφωνο του Τάσου Παπαϊωάννου, του Προέδρου του Κλαμπ Λαχαναγοράς, υπάρχει σχετικό θέμα στο ΠΑΟΚ 24. Είναι 6997-15-15-15. 6997-15-15-15. Μιλάτε με τον Τάσο και θα σας πει ό,τι χρειάζεται για να παραγγείλετε κούπα ή αν θέλετε να βάλετε και κατευθείας απευθείας χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό της οικογένειας. Αλλά ξαναλέω, μία κούπα, αγάπη, 3 ευρώ κοστίζει με αντικαταβολή, 5. Μπορούμε να πάρουμε όλοι μας, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε το μικρό Παντελή, που εδώ και μια δεκαετία σχεδόν και αυτός και η οικογένειά του ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά. Και μιλάμε για μια οικογένεια που αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα, έτσι. Δεν είναι μόνο ο μικρός Παντελής. Γενικότερα έχουν πάρα πολλά θέματα. Δεν υπάρχει πατέρας, η μητέρα είναι κοφάλαλη. Ναι. Οπότε, εντάξει, σίγουρα πρέπει όλοι να είναι δίπλα στην οικογένεια και αυτό με τις κούπες νομίζω είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε ο καθένας. Και τώρα το κόστος, τα 5 ευρώ με την αντικαταβολή, δεν νομίζω ότι θα λείψουν από κανέναν τόσο πολύ. Από κανέναν θα λείψουν. Πραγματικά, εντάξει. Είναι, επειδή την ξέρω την ιστορία, την έζησα από κοντά. Ναι. Εντάξει, μιλάμε για πάρα πολλά έξοδα. Δηλαδή, μια απλή μετάβαση του παιδιού σε νοσοκομείο, πρέπει να φωνάξεις τα λεγόμενα λευκά ταξί που μπορούν να πάρουν και καροτσάκι μέσα. Είναι ακριβά. Okay. Ειδική διαρρύθμιση στο σπίτι, από τα έπιπλα μέχρι και τα χρώματα στους τοίχους, για να αντιδράει καλύτερα ο εγκέφαλος του παιδιού. Είναι πολλά τα έξοδα, συν τους γιατρούς, συν τις φυσιοθεραπείες, συν. Και ο ΠΑΟΚ στηρίζει, μπράβο στον ΠΑΟΚ, και το κλαμπ Λαχαναγοράς δίνει το δικό του αγώνα, μπράβο στα παιδιά εκεί της Λαχαναγοράς, και όλοι αυτοί οι απλοί φίλοι του ΠΑΟΚ που όλα αυτά τα χρόνια έχουν πάρει από μία κούπα ή έχουν ενισχύσει τη μεγάλη προσπάθεια αυτή. Οπότε βάλτε, παιδιά, ένα χεράκι και φέτος να βοηθήσουμε όλοι τον μικρό Παντελή.
είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όποιος μπορεί, νομίζω όλοι μπορούν, να βοηθήσουν και να είναι δίπλα σε όλη την οικογένεια. Έχει φυσικά στο μικρό Παντελή. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, ξαναλέω, του ΠΑΟΚ, παιδιά. Που ενδεχομένως τώρα να ήταν από τα παιδιά που θα μας απασχολούσαν για το συμβόλαιο, αν η μοίρα ή η ζωή δεν του παίζε αυτό το πολύ άσχημο παιχνίδι. Επιστρέφοντας μαζί με τον πατέρα του από τουρνουά του ΠΑΟΚ. Υπάρχει μία ανακοίνωση της Λάρισας. Δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει άλλη εβδομάδα χωρίς ανακοίνωση Λάρισας. Μπορεί να μην έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις τώρα, αλλά η Λάρισα έβγαλε μία ανακοίνωση σήμερα, μία ακόμα ανακοίνωση. Πήρε θέση υπέρ της Νόβα για τη συνέχιση του πρωταθλήματος από τη 15η αγωνιστική. Κάτσε να δούμε την ανακοίνωση τι λέει. Η ΠΑΕΑ ΕΛ ανακοινώνει ότι συμφωνεί με την πρόταση της Νόβα για συνέχιση του προγράμματος του πρωταθλήματος από τη 15η αγωνιστική που αναβλήθηκε. Και οι αγώνες αυτής της αγωνιστικής να διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 12-13 Ιανουαρίου, όπως είπαμε και πριν, με ταυτόχρονη μετακύληση του προγράμματος αγώνων και μία εβδομάδα αργότερα. Κατά μία εβδομάδα αργότερα. Αν κάποιος φίλαθλος από τη Γερμανία ή από την Αγγλία έχει κάνει ένα προγραμματίσει ταξίδι για να έρθει να δει έναν αγώνα συγκεκριμένο, δεν τρέχει τίποτα. Καλά, να σου πω κάτι τώρα. Από τη στιγμή που όπως και να έχει αναβλήθηκε όλη η αγωνιστική, σίγουρα θα προέκυπταν διάφορα θέματα με ανθρώπους που είχαν κλείσει, είχαν προγραμματίσει να βρεθούν σε κάποιο συγκεκριμένο αγώνα και άλλαξε. Όπως το είχε πει εδώ και ο Φώτης Κοστούλας, που τον είχαμε φιλοξενήσει, ότι ας πούμε, επειδή ο Πανετολικός ήταν εντός έδρας το αγώνα που είχε να δώσει 15η αγωνιστική, περίμεναν αρκετό κόσμο που λόγω των γιορτών θα ήταν εκεί και θα μπορούσε να πάει και 2-3 μέρες πριν τα Χριστούγεννα να δει και έναν αγώνα. Το είχε πει ο άνθρωπος ότι είναι το απόλυτο λογικό. Τη χρονιά που θα τελειώσουμε με πρωτάθλημα χωρίς ξαναβολής και αναβολές και τα λοιπά, νομίζω θα βγούμε όλοι στους δρόμους. Από τη στιγμή που έγινε αυτό, σίγουρα θα πρέπει και αυτά τα θέματα. Με κόσμο που έχει κλείσει. Εδώ, ρε Στέργιο, ήρθε πέρσι κόσμος από εξωτερικό και δική μας γνωστή. Τον ξέρουμε όλοι εδώ μέσα. Που ήρθε ο άνθρωπος από τη Σουηδία για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ήρθε στο γήπεδο και έφυγε. Και ας πούμε είχε να έρθει σε αγώνα ΠΑΟΚ πόσο καιρό και θα κάνει άλλο πόσο καιρό να ξαναέρθει. Οπότε εντάξει, είναι κάτι που θα συνέβαινε έτσι κι αλλιώς. Προγραμματισμός και ελληνικό πρωτάθλημα δεν πάνε μαζί, παιδιά. Λοιπόν, οπότε εις γνώσεις σας, όταν κλείνετε εισιτήριο για 2 μήνες μετά για κάποιον αγώνα, ναι, ξέρετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση να έρθετε στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη και απλά να μην δείτε αγώνα. Λοιπόν, εντάξει, να κάνετε μια βόλτα. Υπάρχει και μια διαφορετική συνέντευξη του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ σε ένα μικρό φίλο του ΠΑΟΚ, το μικρό Βασίλη. Κάτι που το έχει ξανακάνει, πάει νομίζω και ο Πέλκας έχει Πέλκας δώσει έχει μια ανάλογη συνέντευξη. Το συνηθίζουν το τελευταίο διάστημα. Τώρα ήταν σειρά του Μπίσεσβαρ, ο οποίος μίλησε με τον μικρό Βασίλη, απάντησε σε πολλές ερωτήσεις. Εντάξει, και ο Μπίσεσβαρ προσφέρεται νομίζω για μια τέτοια συνέντευξη. Επειδή έβλεπα και το βίντεο πριν, το απόλαυσε και ο ίδιος. Και ο μικρός Βασίλης, εντάξει, πρέπει να πέρασε υπέροχα. Δύσκολο να το ξεχάσει όλο αυτό που έζησε. Υπάρχει βίντεο στο ΠΑΟΚ TV. Και φυσικά υπάρχουν και δηλώσεις του Μπίσεσβαρ. Μίλησε για το πότε ξεκίνησε να παίζει το ποδόσφαιρο, ποια ήταν η πρώτη του ομάδα. Ουσιαστικά αποκάλυψε ότι η αγαπημένη του φανέλα από τις εμφανίσεις του ΠΑΟΚ είναι μια ασπρόμαυρη. Του αρέσει και λίγο τον γκρι από ό,τι είπε. Εγώ με τον γκρι είμαι. Να ξέρετε, μου άρεσε πάρα πολύ η φετινή. Η γκρι δεν σου άρεσε? Όχι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Τη θεωρώ. Καλά, εννοείται ότι η ασπρόμαυρη είναι η πιο ωραία. Και εντάξει, είναι αυτή που παραπέμπει πιο πολύ στον ΠΑΟΚ. Αλλά και τον γκρι ήταν ωραίο. Εμένα το φετινό μου άρεσε. Μιλάει για το αγαπημένο του γκολ με τον ΠΑΟΚ που λέει ήταν αυτό στο προπέρσινο τελικό Βόλο, ναι. Κυπέλου, ναι, που είχε βάλει τότε. Λέει γενικότερα, μιλάει για την οικογένειά του, για τα παιδιά του και για τις σχέσεις που έχει με τους συμπαίκτες του. Λέει ότι με όλους είναι κοντά. Εντάξει, ο Μπίσεσβαρ είσαι. Αν δεν είναι ο Μπίσεσβαρ, με όλους κοντά, ποιος είναι? Νομίζω είναι αυτός που τους ενώνει όλους στα αποδυτήρια. Είναι ωραία. Αξίζει να τη δείτε, να μπείτε στο ΠΑΟΚ TV και στο ΠΑΟΚ Σωσία φυσικά που υπάρχει ολόκληρη, γιατί είναι απολαυστικό το βίντεο. Και δεν περιμέναμε νομίζω κάτι λιγότερο από Μπίσεσβαρ, έτσι. Ο άνθρωπος δίνει ατάκες αβέρτα, και εύκολα. Και αυτό και η ΠΑΟΚ στο κομμάτι αυτό έχει, ναι, φύγει πάρα πολύ μπροστά από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Όπως λέμε, πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν και να στο κομμάτι αυτό ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Ναι. Όπως και το... Δεν έχει να ζηλέψει κάτι από... Όπως και το βίντεο της προηγούμενης εβδομάδας με τα κάλαντα της ομάδας, το οποίο έκανε το γύρο της Ευρώπης. Και το περιοδικό το καινούργιο, ναι, και γενικότερα τα αφιερώματα. Επειδή έβλεπα και στο εξωτερικό, συζητήθηκε σε πάρα πολλά μέσα του εξωτερικού αυτό το βίντεο και στο Twitter ειδικά, με τα hashtag και με όλα αυτά, ουσιαστικά το είδαν όλοι. Είχε πάρα πολλά αφιερώματα από ο ΠΑΟΚ, είναι στην κορυφή
για τέτοιους λόγους. Κοίταξε, εγώ είδα περίπου στα 10-15. Δεν μου έκανε κάποιο εντύπωση. Εντάξει, και από μεγάλα κλαμπ τώρα μιλάμε. Ναι. Είναι τα κλασικά. Τη Λίβερπουλ, τη Τότεναμ, οκ, ναι. Θα στηθούν μπροστά στην κάμερα. Τρεις παίκτες σε ένα δωμάτιο, ας πούμε, ντυμένοι, οκ. Πολύ καλά και αυτά. Ναι. Εντάξει. Αλλά νομίζω σαν το βίντεο του ΠΑΟΚ, κανένα. Δηλαδή, έβλεπα τη Γιουβέντους που κάνανε ουσιαστικά. Παίζανε ποδοσφαιράκι τέσσερις παίκτες και περάσανε μια εικόνα των παικτών μέσω ενός βίντεο game. Και αλλά οκ. Εμένα δεν μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Του ΠΑΟΚ σου θυμίζει η ταινία μικρού μήκους κάπως. Είναι ταινία. Είναι, ταινία. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, υπάρχει μια προεργασία, υπάρχει ένα σενάριο. Γίνεται όλο αυτό. Ήταν ωραία και η επιλογή των προσώπων, νομίζω, πετυχημένη. Ήταν και ο Λουτσέσκου εκεί σε ρόλο μαέστρου. Όταν υπάρχει στην ομάδα ο επωνομαζόμενος μαέστρος, ο Μπίσεσβαρ. Ναι, δεν ήταν. Ο ΠΑΟΚ το λέει, εντάξει, δεν το λέω εγώ. Ότι είναι ο μαέστρος. Θα έπρεπε ο μαέστρος να είναι ο Μπίσεσβαρ, αλλά προφανώς είχε ξεκινήσει ο άνθρωπος κατευθείαν τις διακοπές του. Καλά, αυτό είχε γίνει πριν. Αυτό είχε γίνει μέρες πριν. Ναι, θα μπορούσε λοιπόν να είναι και ο Μπίσεσβαρ αν ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ο Βαρέλα νομίζω χωρούσε. Ναι. Το έχω στο μυαλό μου κάπως. Καλά, ο Άρτα. Ο Άρτα δεν μπορεί για άλλους λόγους. Ναι, εντάξει. Εμείς μιλάμε τώρα για λόγους ιδιοσυγκρασίας των παιχτών, εντάξει. Ναι, ο Άρτα θα μπορούσε, εννοείται. Για να κάνει και μια ταινία μόνος του ο Άρτα. Ναι, κανονικά. Πρωτοχρονιάτικη. Εντάξει. Ο Άρτα από ό,τι έβλεπα είναι στο Λονδίνο τώρα. Ναι. Και αυτός. Και ο Πασχαλάκης είναι Λονδίνο. Γενικά, εξωτερικό το τίμησαν αρκετοί. Ο Βέρμπουμ μπήκε στην πατρίδα του. Κάπου τον είδα σε αεροπλάνο εχθές. Δείτε τον γυρνάει Θεσσαλονίκη. Μαζί με την ειδική προστατευτική μπότα που δεν την αποχωρίζεται. Και θα την κουβαλάει που δεν τη λες η κομψή. Ναι. Είναι σαν την πότα του Ρόμποκοπ, αλλά είναι αναγκαίο κακό για να επανέλθει. Για 3-4 εβδομάδες ακόμα θα την έχει. Ναι. Καλά, έχει μπροστά του έτσι και αλλιώς ένα διάστημα μεγάλο και πολλή δουλειά και ο ίδιος. Ένα τρίμηνο, τετράμηνο γεμάτο τώρα. Το καλό είναι ότι ψυχολογικά, επειδή πολλές φορές το καταλαβαίνεις και το έχει πάρει καλά. Δηλαδή, το φάνηκε την αρχή ότι ήταν ψύχρεμος. Αρκετά, από την πρώτη στιγμή. Κοίταξε, και σαν χαρακτήρας είναι δυνατός. Ναι. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει στον καθένα από εμάς η ισορροπία στη ζωή μας. Ναι. Και από ισορροπία πάει καλά ο Βέρμπλουμ με την οικογένειά του. Ναι. Άρα νομίζω ότι σίγουρα είναι δύο συν πάρα πολύ σημαντικά. Η δύναμη του χαρακτήρα σου και η βοήθεια που σου δίνει η οικογένειά σου για να ξεπεράσει έναν τραυματισμό. Και το λέγαμε κιόλας έτσι. Μιλάμε για έναν παίκτη που πριν από αυτόν τον τραυματισμό. Το μεγαλύτερο διάστημα που είχε απουσιάσει ήταν 1,5 μήνα στην καριέρα του. Ναι. Και μιλάμε για ένα παίκτη που δεν είναι 24-25 χρονών. Έχει χρόνια στα γήπεδα και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν είχε άλλο μεγάλο τραυματισμό. Και όμως του ήρθε τώρα και σε πρώτη φάση φαίνεται ότι διαχειρίζεται άψογα. Η ουσία βέβαια για τον ΠΑΟΚ είναι ότι ουσιαστικά έχει τελειώσει η χρονιά για τον Βέρμπλουμ. Ναι. Δηλαδή 3 μήνες με το καλό να περάσουν, να επιστρέψει προπονήσεις, να ανεβάσει ρυθμούς. Πάμε 4. Δηλαδή, φτάσαμε το Μάιο. Ναι, τελείωσε, όχι. Δεν υπολογίζεται. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με το Σταύρο είναι να δει ο ΠΑΟΚ τι είδους χαφ θέλει να αποκτήσει και τι μπορεί να βρει. Εντάξει, δεν είναι τι θέλει, είναι και τι μπορεί να βρει. Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν έχει γίνει και πολλή προεργασία για το χαφ και δικαιολογημένα καθώς δεν υπήρχε θέμα. Ναι. Υπήρχε θέμα με δεξί μπακ, υπήρχε θέμα με στόπερ. Αλλά με χαφ δεν υπήρχε θέμα πριν το παιχνίδι της Λιβαδιάς. Οπότε ανάλογα. Τι είδους χαφ θα πάρει ο ΠΑΟΚ, θα ξεκαθαρίσει αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Ποιος εκ των Κάνιας και Σάχοφ θα παραμείνει στο δικέφαλο και μετά το τέλος της φετινής περίοδου. Έχει βγει μια ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. 10 ευρώ η τιμή των εισιτηρίων για όλα τα διαζώματα του γηπέδου. Έχει και με 15 σε συγκεκριμένα κομμάτια και με 25 και μετά πάμε στα VIP 50 ευρώ. Κατηγορία Gold και 100 ευρώ στο lounge της Αναδομό που σου προσφέρει μια άλλη εμπειρία, είναι η αλήθεια. Εντυπωσιακό και περιμένουμε και το σχετικό βίντεο γιατί οι φωτογραφίες νομίζω ήταν ενδεικτικές αλλά και το βίντεο θα είναι ακόμη πιο χαρακτηριστικό του πώς έχει γίνει εκεί το γήπεδο. Θα αναφερθούμε αύριο με περισσότερες λεπτομέρειες στο παιχνίδι της ομάδας μπάσκετ το οποίο ολοκληρώνει τη σεζόν για όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο άλλο μάτς μετά. Όχι. Εντάξει, είναι το τελευταίο τη σεζόν 2018. Μακάρι να είναι νικηφόρο να κλείσει ωραία η χρονιά. Γενικότερα πάντως έχει κλείσει καλά η χρονιά για το δικέφαλο, αν το διευρύνουμε λίγο. Οκ, το βόλεϊ, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα καταστροφή.
Ακόμα η καταστροφή, ωραία τα είναι. Δεν είναι εκτός πρωταθλήματος. Δεν κινδυνεύει με υποβιβασμό. Το υλικό υπάρχει. Οι παίχτες υπάρχουν. Εντάξει, έγινε μια κακή διαχείριση. Θα μπορούσε να είναι η κατάσταση καλύτερη, ναι. Αλλά δεν είναι και χειρότερη. Ναι, όχι, από τη στιγμή που υπάρχει τελικό. Δεν παλεύει ο ΠΑΟΚ του Βόλεϊ για την παραμονή του. Ακριβώς. Και από τη στιγμή που υπάρχει τελικό, δεν υπάρχει και ανησυχία, νομίζω. Το ποδόσφαιρο είναι στην πρώτη θέση, στο συν 8. Εντάξει, το μπάσκετ έχει κάνει ένα σημαντικό σερί νικών. Έχει βελτιώσει και την κατάσταση στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο Champions League της FIBA. Το μπάσκετ το οποίο δεν σταματάει. Είναι το μόνο που δεν έχει σταματήσει. Οι ερασιτεχνικές ομάδες τα πάνε νομίζω περίφημα. Ναι. Και το handball και το γυναικείο ποδόσφαιρο. Το πόλο έχει τα πάνω, έχει τα κάτω. Γενικότερα δεν έχει λόγο νομίζω ο φίλος του ΠΑΟΚ να στεναχωρηθεί τις γιορτές όπως έχουν φίλαθλοι άλλων ομάδων. Ναι. Που δεν λες ότι περνάνε και τις πιο ευτυχισμένες γιορτές. Αν τη συνδυάζουν με την πορεία της ομάδας τους. Έχουν ένα σφίξιμο κοιτώντας προς τα κάτω, ας πούμε. Ναι. Άλλος βλέπει τον ΠΑΟΚ στο συν 8 ή στο συν 12 ή στο συν 55. Ναι. Άλλος βλέπει την ομάδα μπάσκετ να είναι ένα βήμα πριν τη ζώνη του υποβιβασμού. Αυτό, ναι. Άλλος βλέπει την ομάδα του να είναι στην επικίνδυνη ζώνη της β' εθνικής. Ενώ έχει ξεκινήσει με φόντο την πεντάδα, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν. Μαζί μας ήταν τα Alter Ego και σήμερα. Τα Alter Ego τα οποία προσφέρουν ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε καμπριτζίκα κοστούμια για να ξεχωρίσετε στο γάμο σας εντυπωσιακά χαμηλές τιμές και πλήρης ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. Τρία καταστήματα Alter Ego, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36. Και όλα τα σχέδια βρίσκεται στο alterego-fashion.gr. Είναι πολύ εύκολο να μπείτε και να δείτε ό,τι υπάρχει στα Alter Ego. Και μετά, αν θέλετε, να επισκεφτείτε και ένα κατάστημα για να τα δείτε και από κοντά. Naxus, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε. Ο Σταύρος, από ό,τι είδα, πήρε ακόμα ένα ζευγάρι αυτές τις μέρες. Το οποίο. Ο Σταύρος είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων το ίδιο. Στο τεφόρο των καταναλωτισμών, εντάξει. Είναι αυτό που έλεγε, ότι έχω δει ένα. Θα το πάρω μετά τις γιορτές. Τελικά το πήρε πριν τις γιορτές, αλλά οκ. Okay. Μπορείτε και εσείς λοιπόν να πάτε σε ένα από τα καταστήματα που υπάρχουν στην πόλη, πλατεία Αγίας Σοφίας 1, Μέτρη 1 Κόσμος, πάρα πολλά στόκ, υπάρχει και στο Λευθέρωση Βενιζέλος και φυσικά nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Το πιο εύκολο και πάλι. Γενικά πλέον ο κόσμος έχει εξοικειωθεί νομίζω να ψωνίζει και εντυπωσιακά. Νομίζω πλέον ναι. Είναι πολύ εύκολο. Οι τιμές είναι πολύ καλές και έχει ξανά εκπτώσεις τώρα από την ευκαιρία. nac.gr, όλα εκεί. Και δωρεάν αποστολή και δωρεάν αλλαγή. Ακριβώς. Και φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές που τρέχουν σε επιλεγμένα είδη όλο αυτό το διάστημα. Οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5 και 6 ευρώ τετραγωνικό μέτρο και προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας. Ο φτύκας είναι στην κάτω τούμπα Απόλλωνος 37-39 πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 905-503. Μαζί μας όπως κάθε μέρα και το Ρίτζι Καζίνο με το θέατρο Βεργίνα. Οι επόμενες παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου με τίτλο «Ζω για σένα» στο θέατρο Βεργίνα είναι αύριο Παρασκευή, μεθαύριο Σάββατο, Κυριακή 30 Δεκεμβρίου και 3η 1 Ιανουαρίου. Θυμίζω ότι έχει πάρει παράταση ο Τάκης Ζαχαράτος μέχρι και τέλος Ιανουαρίου. Επειδή όμως γίνεται ένας μεγάλος χαμός και δεν είμαι καθόλου μα καθόλου υπερβολικός, πάρτε λίγο ένα τηλέφωνο στο 2310-49-12-91 στο θέατρο Βεργίνα ή μπείτε στο ticketservices.gr και εύκολα θα διαλέξετε τη θέση από την οποία θα παρακολουθήσετε τον Τάκη Ζαχαράτο ή πάτε στα καταστήματα public ή πάρετε το εισιτήριό σας από τα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Όσο νωρίτερα, τόσο πιο εύκολα θα βρείτε θέση και θα απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτο στην λαμπερότερη παράσταση της καριέρας του. Θυμίζω, δεν είναι υποχρεωτική η είσοδος στο καζίνο. Εάν θέλετε τώρα πριν ή μετά την παράσταση να δοκιμάσετε την τύχη σας στο Regency, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός για να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτο, μπορεί να είστε από 2 μέχρι 102. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μένετε στο Λίμπερο 107 και 4. Ακολουθεί το πρώτο μεταχριστουγεννιάτικο σόου του Σταύρου Κόλκα με τον Βασιλιά. Νομίζω θα έχουν αρκετά να πούνε για την επόμενη ώρα. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.